καφέ. Σταρ καφέ. Σταρ καφέ. Σταρ καφέ. Καφέ, καφέ, καφέ. Καφέ, καφέ, καφέ. Σταρ καφέ. Σταρ καφέ. Σταρ καφέ, 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 καφέ. Καλή σας μέρα, καλημέρα. Μ' ακούτε λίγο στερεοφωνικά, τώρα όμως θα μ' ακούτε μονοφωνικά. Είστε καλά. Καλημέρα κύριε Ψάλτη. Μέρα Κατερίνα. Αισθάνομαι ότι δεν καλημερίζω απλά ένα καλεσμένο και φίλο, αλλά ένα συνεργάτη. Ναι, είμαι συνεργάτης διότι καθημερινώς δεν λείπω από το Star. Συνεχώς με δείχνετε, συνεχώς με αναβαθμίζετε. Είμαι πολύ υπερήφανος γι' αυτό, αλλά μου έχει δημιουργήσει ένα πρόβλημα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Όπου πηγαίνω και όπου βρίσκομαι, μου λένε ότι είμαι μέτοχος του Σταρ. Αποκλείεται, λέει, να μην είσαι μέτοχος και να μην τα παίρνεις. Λέω, όχι, παιδιά. Οι άνθρωποι απλά έχουν αξιοποιήσει και έχουν αξιολογήσει την προσπάθειά μου στον ελληνικό κινηματογράφο, μαζί με τους άλλους συντελεστές, τους σκηνοθέτες και συναδέλφους, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο μας προβάλλουν. Τι άλλο να πω. Κινηματογράφος όμως, ο τελευταίος. Και πιο δυνατό. Ναι, έτσι ακριβώς. Η αλήθεια λέγεται, είμαι ο τελευταίος του ελληνικού κινηματογράφου. Βέβαια υπήρχαν και οι κλασικοί τότε όταν βγήκε ο κινηματογράφος, δηλαδή από το 1982. Υπήρχε ο Μπουζάς, υπήρχε ο Μουστάκας, υπήρχε ο Κωνσταντίνου, αξιόλογοι και μεγάλοι ηθοποιοί. Αλλά βέβαια εγώ ήμουν ο τελευταίος που πιάστηκα από το τρένο του κινηματογράφου. Γιατί ήρθατε στο Star Café? Γιατί? Ήρθατε στο Star Café. Διότι είμαι μέτοχος. Θα καταλήξουμε τελικά, θα το θεωρήσουμε δεδομένο. Γενέτειρα? Η γενέτειρά μου είναι από το Βέρο Κορινθίας και η καταγωγή μου είναι από το φανάρι της πόλης. Ο μπαμπάς μου ήταν από το φανάρι της πόλης, από το Πατριαρχείο. Ποια στοιχεία από εκείνη την πλευρά αισθάνεσαι? Μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό? Βεβαίως, βεβαίως. Με διευκολύνει ιδιαίτερα, ναι, με διευκολύνει. Ωραία. Ποια στοιχεία πιστεύεις ότι από εκεί έχεις κρατήσει, σου έχουν μείνει, έχεις κληρονομήσει? Ναι, αυτά που έχω κληρονομήσει είναι η αγωγή, το ήθος, η ευγένεια, η ευπρέπεια, η αρχοντοσύνη, η αυτοκρατορική άποψη και κατά κάποιο τρόπο η μόρφωση από τον μπαμπά μου. Γιατί ο μπαμπάς μου λέει και νέα γλώσσες, ήταν πολύ μορφωμένος άνθρωπος, πολύ σωστός, πολύ δημιουργικός, πανέξυπνος. Και γι' αυτό έχει βγάλει ένα γιο άξιο στην κοινωνία, προσφέρει κάποιο έργο. Στάθη, θα πρέπει να σου πω ότι στην προσπάθεια του συνεργάτη και από μένα να καλύψουμε όσο μπορούμε ένα μικρό μέρος, να σου κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα, κάποιες εκπλήξεις, συνεργαστήκαμε σε κάποια βίντεο που έγιναν όσον αφορά την παράσταση που τρέχει. Μάλιστα. Και πολύ σύντομα θα βγει. Και διαπίστωσαν οι συνεργάτες ότι είσαι ένας γλυκύτατος άνθρωπος, ιδιαίτερα συνεργάσιμος, εύπλαστος ψυχολογικά, προσαρμόζεσαι εύκολα και το σταριλίκι είναι μια λέξη άγνωστη για σένα. Όχι, δεν είναι άγνωστη, γνωστή. Είναι γνωστή και την απέφυγα αυτή τη φράση. Το σταρ είναι αυτό που λένε απλησίαστο, ότι δεν μπορείς να το πλησιάσεις. Εγώ προσπάθησα να πλησιάσω τη λέξη σταρ. Να γίνω ένα. Οπότε είμαι ένα με όλους. Αισθάνομαι ότι είμαι πιο λυμένη από ό,τι είσαι εσύ. Αυτό θα μου δημιουργήσει ενοχές. Γιατί? Είσαι λίγο σφιγμένος. Τόσα χρόνια καριέρας και εμπειριών νομίζω ότι μπορεί να μην επιτρέπουν σε έναν άνθρωπο να δείχνει συναισθαλμένος ή τουλάχιστον μαζεμένος. Νομίζω ότι ένας καλλιτέχνης σε οποιαδήποτε εκπομπή ή σε οποιαδήποτε παράσταση ή σε οτιδήποτε βγαίνει προς τα έξω ουέ και αλίμονο να μην έχει την ευθύνη σε αυτόν που θα πει, σε αυτά που θα πει και το τι να βγάλει την πραγματική του εικόνα προς τα έξω. Και αυτό είναι πολύ φυσικό να του δημιουργεί, μέσα από όλη αυτή την ευθύνη, να του δημιουργεί ένα μικρό τρακ. Να μεταφραστεί δηλαδή σε συνέπεια και σε σεμνότητα. Βεβαίως, από εκεί ξεκινάει. Και είναι χαρακτηριστικό, για ποιο λόγο το είπα, γιατί όταν έναν άνθρωπο από τηλεοπτικής οθόνης
παίζοντας κάποιους ρόλους συγκεκριμένους, τον έχουμε συνηθίσει πολύ ελεύθερο, πολύ εκδηλωτικό, της πλάκας, του χιούμορ, δεν μπορούμε να τον δεχθούμε έτσι, μας φαίνεται απόξενο. Να σας εξηγήσω, Κατερίνα. Εκεί είναι μέρος δουλειάς. Γι' αυτό γεννήθηκα, να κάνω αυτό. Στη ζωή μου όμως είμαι τελείως διαφορετικός και αναλαμβάνω όλες τις ευθύνες. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, όταν βρίσκομαι σε εκπομπές τέτοιας μορφής, σαφώς είμαι λίγο κουμπωμένος, γιατί φέρω μία πολύ μεγάλη ευθύνη να ξέρω τι θα πω, να ξέρω τι θα απαντήσω, να είναι σωστό, να είναι αληθινό, να έχει ευγένεια, αυτό που είμαι. Στη δουλειά μου βέβαια είναι τελείως διαφορετική άποψη. Να πούμε το μικρό μας μυστικό έτσι στον κόσμο που με έκανε να συγκινηθώ πάρα πολύ. Δεν το πρωτύτερα. Ξέρω. Πώς δεν το ξέρεις, αφού εσύ μου το είπες. Αυτό το υπέροχο κοστούμι. Πότε αγοράστηκε, για ποιο λόγο. Τι μας έκανες τώρα. Γιατί να το κάνουμε τώρα. Αυτό το κοστούμι το αγόρασα σήμερα αυτό το πρωί. Αυτό είναι προς τιμή μου που θα πει ο Στάθης. Αυτό το κοστούμι το αγόρασα πρωί σήμερα. Γιατί με όλα τα κοστούμια έχω παρουσιαστεί στις εκπομπές και ήθελα να παρουσιαστώ με κάτι καινούριο σε σένα. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο το πήγα πρωί και το ψώνισα. Με κάνεις και νιώθω ιδιαίτερα όμορφα. Να φύγουμε λίγο από την αμηχανία, γιατί και εγώ νιώθω τώρα περίεργα. Να μιλήσουμε λίγο. Υποπτεύομαι ότι δεν ήταν όνειρο ζωής να γίνεις ηθοποιός. Ότι έχουν παρευληθεί πολλές άλλες διαδρομές, όπως και μία θαλάσσια, όχι υποθαλάσσια, θαλάσσια διαδρομή. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι δεν είχα βλέψεις να γίνω ηθοποιός, αν και από πολύ μικρός κουβάλαγα καρέκλες στον κινηματογράφο του χωριού μου και μετά ό,τι έβλεπα πήγαινα στο σπίτι μου, είχα ένα ποδήλατο, τρίκυκλο, το γύρναγα ανάποδα, πέρναγα μια σερπατίνα από την πρώτη ρόδα στη δεύτερη, την ένωνα, γύριζα το πετάλο ότι είναι ταινία και πήγαινα στον αντίχο απέναντι και έκανα ό,τι είχα δει. Βέβαια αυτό ήταν ένα κίνητρο, κάτι πήγαινε. Βέβαια, οι αντικσότητες της ζωής και διάφορα άλλα γεγονότα με ανάγκασαν να φύγω στα 13 μου χρόνια, πολύ μικρός, με την έγκριση του μπαμπά μου, να ταξιδέψω στα πλοία. Έφυγα περίπου 1,5-2 χρόνια, ήρθα, συνέχισα το νυχτερινό γυμνάσιο, ήταν τότε επτατάξιο. Ένας φίλος μου, Κώστας Αθανασόπουλος, καλή του ώρα όπου και αν βρίσκεται, πολύ σωστός ηθοποιός, πολύ ωραίος ηθοποιός, είναι στο Εθνικό. Με πήρε από το χέρι, σώνεται και καλά να πάω να δώσω τα ταλέντα. Εγώ πήγα, έδωσα, ήταν επιτροπή τότε η Λαμπέτη και δεν θυμάμαι ποια άλλη. Πέρασα πρώτος στη σχολή και συνέχισα. Με όλη αυτή τη διαδικασία και όλο αυτό το σχέδιο του πολύτεχνου, θα έλεγα, Οδυσσέα, ποιον υποβιώσουμε. Οδυσσέα δεν είμαι. Γιατί ο Οδυσσέας είναι μύθος, πάση περιπτώσει. Ποιον υποβιώσουμε. Πού. Την Κυβέλη. Α, στις ταινίες, ναι, τον Κατράκη, τον Αλεξανδράκη, τότε το Τζόγια, και τον Νικολινάκο. Μάλιστα, είχαμε και επιλογές συγκεκριμένες. Ναι, είχαμε επιλογές συγκεκριμένες. Περισσότερο όμως τον Κατράκη, ο οποίος Στάθη, έχει μια ιδιαίτερη δυναμία. Και μιλάμε για περιπλανήσεις, για ταξίδια, αναφέρθηκε και ο Οδυσσέας από μέρους μου. Η δική σου Ιθάκη, ποια είναι, είσαι ακόμη στο ταξίδι. Εάν φτάσει στην Ιθάκη, δεν θα έχει αξία. Επομένως, όταν τη βλέπω πολύ κοντά, με έξυπνους ελιγμούς, δεν φτάνω, ξαναφεύγω, ξαναπηγαίνω, αλλάζω πορεία, ξαναέρχομαι, γιατί άμα φτάσει στην Ιθάκη, τελείωσε. Μπορεί η διαδρομή να μην είναι προκαθορισμένη και προσχεδιασμένη. Βεβαίως όχι. Κάποια συγκεκριμένη Ιθάκη είναι σχεδιασμένη. Εσύ εκεί επιμένεις. Κοίταξε, η Ιθάκη για μένα είναι ένα. Μόνο ένα. Να γεράσω καλά και να έχω τους αγαπημένους μου φίλους και την αγαπημένη μου οικογένεια κοντά μου. Αυτή είναι η Ιθάκη. Ευτυχία πώς μπορεί να περιγραφεί για το Στάθη. Η ευτυχία είναι αποτέλεσμα πολλών συγκυριών, δεν είναι μόνο ένα, είναι πάρα πολλά.
είναι να είναι καλά το παιδί σου, η γυναίκα σου, η δεύτερη γυναίκα σου ή η τρίτη γυναίκα σου. Να είναι όλος ο κόσμος καλά. Να σου προσφέρει γαλήνη, η δουλειά σου να πηγαίνει πολύ καλά, να είσαι πάρα πολύ καλός στη δουλειά σου, να προσφέρεις έργο, να δημιουργείς, αυτά νομίζω. Ποιο ρόλο έχεις ξεχωρίσει? Βέβαια θα μου πεις ότι κάθε ρόλος έβγαζε και κάτι διαφορετικό από το Στάθη. Αλλά κάποιος ιδιαίτερος έτσι ρόλος? Πρόσεξε, δεν μπορώ να ξεχωρίσω κανέναν. Ναι. Γιατί ό,τι και να έπαιξα, άφηνα κάτι από την ψυχή μου. Επομένως δεν μπορώ να προδώσω κανένα ρόλο λέγοντας ότι σε αυτό, αυτός μ' άρεσε ή ο άλλος μ' άρεσε. Όλοι ήταν για μένα το ίδιο. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Θα μου επιτρέψεις όμως να ξεχωρίσω εγώ για σένα αυτόν τον καταπληκτικό ρόλο, την ερμηνεία στο ημερολόγιο ενός τρελού. Ναι. Ναι, ήταν το 1992, αν θυμάμαι καλά, σε σκηνοθεσία Γιώργου Κιμούλη, σκηνικά κοστούμια του Πετρόπουλου και η μουσική ήταν του Γιάννη του Πάρη. Να το παρακολουθήσουμε αμέσως τώρα. Στα καφέ! Σήμερα το πρωί στις 8 πήγα στο Υπουργείο. Ο τμήματάρχης έκανε πως δεν με είδε πολύ που μένιζε. Το ίδιο έκανα κι εγώ. Ύστερα... Ο Θεέ μου, τι έκανα ύστερα? Α, ναι, τακτοποίησα τους φακέλους. Τους ταξινόμησα όλους μια χαρά. Έφυγα από το Υπουργείο κατά τις 3. Πέρασα έξω από το σπίτι του διευθυντού μου. Τίποτα ορατός τον ορίζοντα. Πάψε! Πάψε! Κι όμως, πόσο θα ήθελα να μάθω από τα σκυλιά που συζητούν στη λεωφόρο μια ψυχή. Μα πώς μου ξέφυγε από το μυαλό ένα τόσο σπουδαίο γεγονός? Πάει, τέλειωσε! Τώρα θα τα μάθω όλα! Και ρώτησε τη σκυλίτσα της τη Μέτζη. Μέτζη! Μέτζη! Έλα εδώ, Μέτζη! 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 Όπως βλέπεις, Μέτζη, είμαστε ολομόναχοι. Άμα θέλεις, μάλιστα μπορώ να κλείσω και την πόρτα. Έτσι, μπράβο. Μέτζη, είσαι ένα πολύ, πολύ, πολύ όμορφο κοριτσάκι. Ναι, Μέτζη μου, ένα πολύ, πολύ, πολύ γλυκό. Ω, Μέτζη μου! Είσαι, σου λέω, μη! Όχι! Είσαι, πώς να το κάνουμε, είσαι. Έλα, 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 πες μου όλα όσα ξέρεις για την κυρία σου. Ποια είναι γλυκιά, είναι τρυφερή, είναι καλή, Αγαπητή μου Φιντέλ, σου ζητώ συγγνώμη που πέρασε τόσος καιρός χωρίς να πάρεις γράμμα μου. Έγιναν όμως στο μεταξύ μεγάλες αλλαγές στο σπιτικό μας. Ο Τσιέπλοφ, εκείνος ο αξιωματικός σωματοφυλακής του Τσάρου, έρχεται κάθε μέρα και μας βλέπει. Η Σοφία τον αγαπάει τρελά. Ο γάμος τους θα γίνει πολύ σύντομα, γιατί ο μπαμπάς θέλει να δει τη Σοφία παντρεμένη ή με στρατηγό ή με ανακτορικό σύμβουλο ή το λιγότερο με αξιωματικό. Όχι, 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 δεν μπορώ να διαβάσω παρακάτω. Ό,τι καλύτερο υπάρχει πέφτει στα χέρια των αξιωματικών ή των στρατιωτικών. Βρίσκεις λίγη χαρά, απλώνεις το χέρι σου για να την πιάξεις και πριν ακόμα την αγγίξεις, έρχεται ένας στρατιωτικός και συναρπάζει μπροστά από τα μάτια σου. Αν ήθελα να είμαι στρατηγός, δεν θα το έκανα για να κερδίσω το χέρι της και τα παρόμοια, όχι. Θα ήθελα να είμαι στρατηγός και να τη δω να σέρνεται σαν αυλοκόλακας. Να τη δω να σέρνεται να με περιπηδίκει σαν να της πω. Εσάς τους δύο, πατέρα και κόρη, σας στείνω κατάμουτρα. Μόνο γι' αυτό που να πάρει ο διάολος. Βαρέθηκα να με προσβάλλουν και να με ταπεινώνουν. Δεν θέλω να με προσβάλλουν και να με ταπεινώνουν. Δεν θέλω. Ημερολόγιο ενός τρελού, λοιπόν, και για σένα ποιες είναι οι σκηνές καθημερινής τρέλας που μπορεί να βιώνει ένας Έλληνας? Καθημερινά από αυτά που βλέπω, πραγματικά κοντεύω να τρελαθώ κι εγώ. Βέβαια δεν ευθύνεται ο Έλληνας, ο απλός, ο ψηφοφόρος. Οι άλλοι τους τρελαίνουν και εμένα βέβαια. Με όλα αυτά που γίνονται, με όλα αυτά που θα γίνουν και με όλα αυτά που όλοι μας δεν θέλουμε να γίνουμε. Έχω την αίσθηση πάντως, Στάθη, ότι ένιωσες μια λύτρωση, μια ανακούφιση μέσα από αυτό το ρόλο.
Κοίταξε, η σκηνή πάντα φέρει μια ανακούφιση, διότι εμείς καλλιτέχνες έχουμε ένα προσόν, μια πολυτέλεια. Μπορούμε να εκτονωθούμε πάνω στη σκηνή, ενώ κάποιοι άλλοι εργαζόμενοι κύριοι δεν μπορούν να εκτονωθούν, ή είναι σε ένα γραφείο, γράφουν. Για μας είναι μια ψυχιατρική κλινική. Μπορούμε να εκτονωθούμε, μπορούμε να εκφραστούμε, μπορούμε να μιλήσουμε, μπορούμε να τα πούμε και να είμαστε καλά. Αυτή είναι η διαφορά μας. Πολύς κόσμος καλεί και θέλει όχι απλά να στείλει το μήνυμά του, αλλά να σου μιλήσει ζωντανά, στον αέρα. Τώρα. Ναι, δεν θα το κάνουμε, απλά το θεωρώ απαραίτητο, νομίζω και εσύ, να του στείλεις την αγάπη σου. Ίσως επιλεκτικά κάποια στιγμή να μπορέσουμε να βγάλουμε κάποια τηλέφωνα. Βεβαίως, όποτε θέλετε, εγώ είμαι στη διάθεσή τους, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τους αγαπώ. Σε αυτό το στιγμιότυπο που είδαμε, ήταν μια ερμηνεία καταπληκτική. Πόσο εξοντωτικό είναι να βγαίνει αυτή η ένταση, αυτό το πάθος, αυτή η έκρηξη ενέργειας, αυτή η αλήθεια κάθε βράδυ, επί σειρά ημερών. Δεν είναι καθόλου εξοντωτικό, διότι από τη στιγμή που γίνεσαι ένα με τον ήρωα και προσαρμόζεις την ψυχή σου, την κίνησή σου σύμφωνα με τη λογική τη δική σου, γιατί το ταλέντο δεν είναι τίποτα άλλο παρά μυαλό, να γίνεσαι ένα με τον ήρωα, τον Προπτίσκιν, γιατί έτσι λεγόταν ο ήρωας του Γκόγκολ, δεν ήταν καθόλου εξοντωτικό, ήταν πάρα πολύ ευχάριστο. Ξεχνιόμουν, ήμουν κάτι άλλο από αυτό που είμαι και δεν με κούραζε καθόλου. Και για μένα αυτή η ρόλη είναι αγαλίαση ψυχής και είναι, μπορώ να πω, ξεκούραση. Δεν κουράζομαι καθόλου. Φέτος κλείνεις 25 χρόνια καριέρας. Ναι, 25 χρόνια. Πορείας στα ελληνικά, πορείας, έτσι πολύ απλά. Και τα γιορτάζω στο θέατρο Δελφινάριο φέτος, γιατί εκεί θα είμαι, με τη μεγάλη επιθεώρηση «Σημεί Τιτανικός». Είναι μια σπουδαία επιθεώρηση που πιστεύω ότι θα θυμίσει τις εποχές του 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 που είχε τις μεγάλες επιτυχίες στο Δελφινάριο. Πιστεύω ότι με αυτά που κάνει ο Μαρασούλης, που έχει φτιάξει ένα ολόκληρο πλοίο 60 μέτρα μάκρος και 25 ύψος και με όλο το καλλιτεχνικό επιτελείο που το έχεις μπροστά σου, ξέρεις ποιοι είναι. Εναλλάξει, θα τα πούμε. Πιστεύω ότι θα είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της δεκαετίας. Είναι σπουδαία δουλειά, την αγαπήσαμε όλοι. Είναι ένα πλοίο το ίδιο σαν το Τιτανικό, με τη μόνη διαφορά ότι λέγεται ο τίτλος «Σημεί Τιτανικός». Βέβαια, ο δικός μας Τιτανικός δεν πνίγεται. Ο δικός μας Τιτανικός έχει μία βάρκα που λέγεται «Ελπίδα» και σωζόμαστε όλοι. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι μέσα από αυτή την παράσταση όλος ο κόσμος που θα έρθει να δει στο Δελφινάριο την παράσταση αυτή θα δει ότι είναι σε αυτή τη βάρκα και η ελπίδα ποτέ δεν χάνεται. Εμείς πήραμε μια μικρή γεύση από την επιτυχία που σίγουρα θα έχετε, αλλά θέλουμε την ίδια γεύση να τη μεταφέρουμε έτσι σε πρώτη φάση και στους τηλεθέατες. Έχετε πάρει πλάνα, δεν ξέρω. Από τις πρόβες. Σοβαρά. Mm-hmm. Για να το δούμε. Να τις δούμε. Star Cafe. Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Δεν μας πιάνει πανικός. Μπροστά! Μπροστά! Δεν ήταν έτσι, κύριε Μπασούλη, αλλιώς μας το καταδείξει. Έτσι. Έτσι. Ξεϊδρώστε λίγο διάλειμμα και τα ξαναλέμε. Άλλα μαλλιώτες μία-μία και άλλα την άλλη, κύριε Μπασούλη. Να πάρετε μπερδέψεις. Άλλαξε χορογραφία, κύριε Άντωνη. Δεν είχατε... Όλοι μας είναι διάλειμμα. Άντωνη, αυτό που κάναμε τώρα δεν το ξέρεις, γιατί ήσουν αρπαχτή στο διακοπτό. Πρέπει να βλέπει εμένα για να μάθει.
Τα τα τρα τα τρα και η τσιγκανοπούλα το επόμενο πρωί βρίσκει μια τηλεκάρτα και μου τηλεφωνεί. Κλακ. Έλα, Αντώνη, εσύ είσαι. Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ. Κάνεις αυτό, το Άννα. Έλα, βρε Άννα, εσύ είσαι ρε πουλάκι μου, έλα, τι θέλεις. Κάτσε το βρω, ρε. Καλέ, πού είναι. Πού είναι αυτό, ρε. Διάβαστος μονίμος. Μα τι να κάνω, πού. Τώρα το πήρε το κείμενο, μην το παρεξηγείτε. Σελίδα 6. Σελίδα 6. Απάνω, απάνω. Παρακαλώ, έλα, Αντώνη, εγώ είμαι. Πάμε. Εσύ είσαι, Άννα. Πάμε. Έλα. Και η τσιγκανοπούλα το επόμενο πρωί βρίσκει για τηλεκάρτα και το τηλεφώνει. Έλα, Αντώνη. Παρακαλώ. Αντώνη. Ναι, παρακαλώ. Αντώνη, με ακούς. Έλα, βρε, Άννα, εσύ είσαι. Όχι, βρε, δεν είμαι η Άννα. Ιερατός είμαι. Ιερατός. Ιερατός. Ιερατό μου, σε γνώρισα αμέσως. Τι κάνεις, αγάπη μου. Καλά, χρυσό μου. Δεν μου λες, Αντώνη. Αντώνη, θέλω να έρθεις να σε δω. Μπορώ να έρθω στο σπίτι σου. Δεν γίνεται, αγάπη μου. Δεν γίνεται. Περιμένω τη Μάστρο Κώστα. Ποια περιμένεις, το Μάστρο Κώστα. Όχι, βρε, τη Μάστρο Κώστα. Α, αυτό το παιδί. Ναι. Ναι, κοίτα, και το Δελφίνι. Κοίταξε να δεις, τότε θα σε περιμένω κάτω από τις τρεις γέφυρες. Θα έρθεις. Παιδιά, ένα λεπτό. Συγγνώμη. Θα μας κάνει μιλήσει ο Μανουσάκης με αυτό που κάνει. Είπαμε, αλλά όχι έτσι. Εντάξει, το σατιρίζουμε όμορφα. Δεν έχουμε. Όχι, εμείς το αγαπάμε το Μανουσό. Ο Μανουσός είναι φίλος μας. Στα καφέ. Ό,τι τρέχει στην επικαιρότητα, επί παντός επιθυτού. Σε αυτό, πρόσκληση κάνω την Ερατό, από την επιτυχημένη βέβαια σειρά του Μανουσάκη. Πώς λέγεται, ψήθηρη καρδιάς. Ναι. Και κάνω την Ερατό και είναι πραγματικά εκπληκτικό, γελάω πάρα πολύ. Βέβαια δεν είδατε τίποτα, είδατε πάρα πολύ λίγο. Έχει περίπου αυτό το νούμερο, είναι 20 λεπτά και είναι θείο, είναι τελικά πάρα πολύ. Τελικά τι συμβαίνει με την Ερατό. Α, πάρα πολλά πράγματα, δεν μπορώ να το πω. Μόνο σου λέω, αν με δεις ντυμένο Ερατό, δεν σου λέω τίποτα. Μόνο αυτό. Αχ, Παναγιά μου. Εκτός από όλους αυτούς, τους φίλους πραγματικά παρακολουθούν και εκδηλώνουν την αγάπη τους προς το πρόσωπό σου μέσω του τηλεφώνου, υπάρχει και ένας φίλος σου ιδιαίτερος, που παρακολουθούσε την εκπομπή και που πρόλαβε, μπήκε στο αυτοκίνητο και έτρεξε για να σου πει καλημέρα από κοντά. Και ποιος είναι ο Χρήστος Φωτίδης. Χρήστο, καλή σου μέρα. Στα καφέ. Σε καλά. Πάρα πολύ καλά. Εσύ ήσουν στη Θεοδώρα, πώς βρέθηκε. Από το Βυζάντιο εδώ. Πώς βρέθηκε από το Βυζάντιο εδώ. Οι διαδρομές εκμυδενίζονται και οι αποστάσεις. Έτσι ακριβώς. Όταν υπάρχει. Καλά, είσαι. Αληθινή φιλία και αγάπη. Μια φιλία η οποία κρατάει πόσα χρόνια. Πολλά. Πάρα πολλά. Περίπου 15. Εγώ τον αρβώνιασα, εγώ τον πάντρεψα. Εκείνη η σημαντική πρόταση. Εγώ δεν να παντρέψω. Να περιμένουμε. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Έτσι ακριβώς. Καμιά η πρώτη στιγμή της γνωριμίας σας τη θυμάστε. Τη θυμάται ο Χρήστος. Ναι, εγώ τη θυμάμαι. Ήταν μια βροχερή νύχτα που λένε. Που λέγεται το τραγούδι. Εγώ τον Στάθη τον γνώρισα. Πρώτα γνώρισα τη μητέρα του και τον αδερφό του. Και μετά γνώρισα τον Στάθη. Δεν τον είδα λοιπόν πρώτα σαν ηθοποιό στο πλατό. Αλλά την πρώτη φορά που παίξαμε μαζί, κάνω τον αραβωνιαστικό της Φίνου και μετά την παίρνει ο Στάθης, ήταν μια μαγική στιγμή που εγώ δεν μπορούσα να παίξω. Απλά τον έβλεπα που έπαιζε. Ο Στάθης, δεν το λέω γιατί είναι φίλος μου, το ξέρετε καλύτερα τον καθένα, ούτε ήρθα εδώ να τον κολακεύσω, το ξέρει, ότι τον αγαπώ, αλλά έχει ένα μαγικό τρόπο να ερμηνεύει τα πράγματα. Γιατί? Γιατί είναι η ψυχή του τέτοια, τόσο ευαίσθητη, που κάνει μια ανάλυση διαφορετική, βαθύτερη και μπορεί και έχει το τάλαντο να το εξωτερικεύει αυτό και να το δίνει τόσο θεία. Αυτό όμως το βάθος έχουν δυνατότητα να το διακρίνουν μέσα στον άνθρωπο Στάθη, πολύ λίγοι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά του. Όταν ένας άνθρωπος σε περνάει από το γέλιο στο κλάμα σε δευτερόλεπτα, δεν νομίζω ότι θέλει πάρα πολύ να το διακρίνει. Το διακρίνει
οι χιλιάδες του κόσμου που το χειροκροτούσαν στη Θεοδώρα, οι χιλιάδες του κόσμου το χειροκροτούν σε μια κωμωδία. Χρήστο, έχω την εντύπωση ότι βγαίνοντας από εδώ θα σου βάλει χέρι, γιατί δεν θέλει να λέει ο κόσμος. Επειδή δεν θέλει λόγια να τα λέει, ναι, ναι, ναι. Επειδή τον έβλεπα σεμνό, ήρθα. Ξέρεις γιατί ακριβώς ήρθα? Γιατί τον έβλεπα σεμνό. Και όταν είδα το ημερολόγιο ενός τρελού που εμένα μου κοπήκαν τα πόδια, που είπα μέσα μου, εγώ είμαι ηθοποιός, όταν βλέπω τέτοιες ερμηνείες και δεν τολμούσα στο καμαρίνι να πάνε του πω συγχαρητήρια, έμεινα σε μια γωνιά. Περνούσε ο κόσμος, τρέχαν τα μάτια μου χωρίς να το θέλω και λέω τι να του πω τώρα μετά από αυτό. Θέλεις να τον μαλώσεις για κάτι, μήπως είναι παρορμητικός, μήπως όχι, είναι λίγο όχι, έτσι. Δεν είναι παρορμητικός ο Στάθης, ξέρεις τι γίνεται. Θέλω να τον μαλώσω για ένα πράγμα. Έχει κάνει εντός εισαγωγικών λάθη στην καριέρα του με την έννοια ότι τον εαυτό του πολλές φορές, θα πω έτσι μια λέξη, πάρτε την ελαφριά, τον έχει πουλήσει, πώς να πω, φθηνά. Ο Στάθης αξίζει πάρα πολλά. Σαν το Στάθη δεν έχουμε. Στη Θεοδώρα, σε ένα ρόλο του Άγιου, μας έκανε όλους να κλαίμε, να αισθανόμαστε πάνω στο σανίδι ότι κάτι μαγικό συμβαίνει, κατάλαβες. Και όταν έβγαινε στο φινάλε, όσο υποκλινότανε, τόσο το χειροκρότημα φούντωνε. Το ένιωθε η Ντενίση, το ένιωθα εγώ, το ένιωθε ο τελευταίος ηθοποιός του Θειάσου αυτό. Το μαγικό ρεύμα. Εγώ έχω την τύχη να δουλέψω... Θα μας δίνει και τους δύο δύο σπουδαίες δουλειές. Κατερίνα, είχα την τύχη για δύο σπουδαίες δουλειές μαζί του. Mm-hmm. Γιατί κάναμε και βιντεοκασέτες που δεν ήταν, ας πούμε, ερμηνευτικά σε βάθος. Κάναμε βατράχους του Αριστοφάνη. Δεν τα βάζει ποδέστερα όμως. Όχι βεβαίως. Έτσι. Μα όλες τις δουλειές υποστηρίζει το ίδιο. Απλώς τι λέω, ότι εκείνες δεν είχαν μεγάλες ερμηνευτικές απαιτήσεις. Εκεί που αποδεικνύει ένας ηθοποιός είναι όταν έχει ο ρόλος μεγάλες ερμηνευτικές απαιτήσεις. Και ως βατράχος έβλεπα το Στάθη να κάνει το βατραχάκι. Ξαφνικά γινόταν κουακ, έβγαινε τα δοντάκια του έξω και τα λοιπά και γινόταν ένας βάτραχος, ένας άλλος Στάθης. Έτσι ακριβώς. Είναι όμως πολύ ευαίσθητος και νομίζω ναι, ότι αυτό δεν κάνει και τόσο καλό, όπως λέει η μαμά μου, δεν κάνει τόσο καλό. Επειδή μικραίνει, η ευαισθησία του μεγαλώνει. Με τις γυναίκες πώς είναι ο Στάθης? Είναι πολύ τρυφερό. Θέλω να καταρρύψουμε κάθε μύθο, κάθε μαγική εικόνα που έχει δημιουργηθεί. Τίποτα δεν τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Οι γυναίκες λοιπόν πάντα ακολουθούσαν τον Στάθη και τον ακολουθούν. Πολλές γυναίκες. Γιατί? Γιατί ο Στάθης ξέρει να τις περιποιηθεί, ξέρει να φερθεί, είναι ευγενικός, είναι γαλαντόμος, είναι και στις γυναίκες μαγικός. Ένας κύριος. Είναι απλά, είναι απλό. Η γυναίκα δεν ξέρει τι θέλει. Μη μου πεις ότι αυτό που δεν ξέρει το εντοπίζεις και το ικανοποιείς. Έχει βαθύτερη έννοια. Μπορεί να είναι επιδερμικά, να φαίνεται αστείο, αλλά έχει βαθύτερη έννοια. Το πήγε αλλού. Ο Στάθης την κοιτάει στα μάτια, την αισθάνεται ένα πλάσμα τρυφερό που πρέπει να της φερθεί τρυφερά, ευγενικά, να την περιποιηθεί. Είναι πολύ τρυφερός με τις γυναίκες. Δεν θέλει να καταλάβει ότι οι γυναίκες κάποιες στιγμές, αυτό που είπε, δεν ξέρουν τι θέλουν. Αυτές που δεν ξέρουν τι θέλουν πρέπει να κλείνει την πόρτα και πάλι δεν την κλείνει, γιατί άμα τους ζητήσουν κάτι, ξέρω εγώ, να τρέξει ο Στάθης είναι εκεί. Σημασία έχει ένα. Έτσι όπως εγώ έχω θεωρήσει τη σχέση μου με τις γυναίκες. Αν ο κομίτης έχει την πολυτέλεια να γυρίζει στο σύμπαν. Εγώ είμαι κομίτης. Το σύμπαν είναι ο έρωτας που είναι η γυναίκα. Μήπως το σύμπαν είναι πολύ μικρό για να σε χωρέσει. Πάντα θα το διαπερνώ. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Έτσι νιώθω. Να γυρίσουμε όμως στην παράσταση. Βεβαίως. Όπου στο πηδάλιο έτσι του καπετάνιου σε εισαγωγικά, διότι όλοι μαζί είστε μια υπέροχη παρέα, ποιος είναι ο κ. Μεταξόπουλος? Ναι, είναι, δεν είναι πια... Το χάρτη θα τον διαβάσουμε σε λίγο. Είστε και πολλοί. Είναι πάρα πολλοί. Είναι ο Νίκος Ορίζος, ο Πάνος ο Μιχαλόπουλος, Ελένη Φιλίνη, Τόνι Άντωνη, Μάρκος Εφερλής, Γιάννης Καπετάνιος, Κώστας Μακέδος, Ελένη Τζόρτζη, Βασίλης Παϊτέρης τραγουδάει και παίζει, γιατί κάνει μέσα στο τσιγκάνικο αυτό, η Ειρήνη Ανδριανού, η Τίσα Βασιλάκη, Αλέξανδρος Ζαχαρέας, Θεοδωρής Κατσικαλούδης, Σπύρος Μητσίκας, Λίλα
το Ματσίδου, χορεύει η Νανά Δόγκα και τον παλέτο του Μεταξόπλου που είναι 20 άτομα. Αυτή είναι άλλη. Έτσι. Δεν τα άκουσα αυτά τα πράγματα. Είναι άλλη 20 που δεν μπορώ τι να έλεγα τώρα. Η σκηνοθεσία και οι χορογραφίες βέβαια είναι, εγώ δεν το λέω παππού πια, εγώ το λέω πάπα. Είναι ο πάπας πια της σκηνοθεσίας και της χορογραφίας. Τα σκηνικά κουστούμια, τα υπέροχα σκηνικά και τα κουστούμια είναι του Θεοδόση Δαυλού. Βέβαια, τα κείμενα που θα αφήσουν εποχή είναι του μεγάλου Λάκη Μιχαηλίδη, του νεότερου Κώστα Τσόκαλη και του νεότερου Θεόφιλου Ερίκιου. Η μουσική, ως γνωστόν, σε τέτοια υπερθεάματα μόνο ένας μπορεί να γράψει, χωρίς να θέλω να παραγωνίσω κάποιους άλλους αξιόλογους συναδελφούς του, είναι ο Ζάκο Ιακωβίδης. Επειδή υπάρχει και βίντεο μέσα, κινηματογράφος, πράγματα, θάματα, διότι το πλοίο μέσα έχει κινηματογράφο, έχει καζίνο, έχει τέτοια πράγματα και σπουδαία, αυτό το βίντεο το έχει κάνει ο Κώστας ο Κιμούλης και η βοηθός του σκηνοθέτη είναι η Ελένη Μαγκίνα. Βέβαια την παραγωγή είναι ο Δημήτρης ο Μαρουσούλης. Βέβαια, σε όλο αυτό το ταξίδι του σημιτιτανικού δεν έχουμε καμιά απώλεια με κανένα πνιγμό ή τίποτα τέτοιο. Ίσα-ίσα σώζουμε. Σώζουμε την ελπίδα. Δίνουμε το γέλιο, πολύ γέλιο, με πολύ αισιοδοξία για το μέλλον των παιδιών μας, το σημερινό, το αυριανό, το παρελθόν. Αναφερόμεθα στο παρελθόν, ερχόμαστε στο μέλλον. Πάμε στον παρακείμενο και ο Φώτης ο Μεταξόπουλος, λοιπόν, με μεγάλη χαρά μίλησε φυσικά για σένα και με ιδιαίτερη αφορμή το ότι φέτος κλείνεις 25 χρόνια πορείας, η οποία έχει συνέχεια. Πιστεύω να έχει, το ελπίζω. Φώτης Μεταξόπουλος. Στα καφέ! Από εδώ θα πας έτσι, εντάξει. Θα συναντηθείς με τον απέναντι εδώ και από εδώ θα κάνεις αυτό και θα πας έτσι. Κάτι πριν το κάνουμε κάθε μέρα αυτό. Ένα βηματάκι μπροστά. Πάμε έτσι, ας πούμε. Πάμε έτσι. Μόλις ερχόμαστε στη θέση μας, δηλαδή είμαι εγώ εδώ να... Ναι. Πώς μένουμε έτσι. Όπως όχι, όπως πήγες εκεί. Α, σταματάμε εκεί. Δουλεύει το πόδι. Το πόδι δουλεύει μέχρι να αρχίσουμε. Ο Στάθης ο Ψάλτης κλείνει φέτος 25 χρόνια στο θέατρο. Τι γνώμη έχετε για αυτόν τον καλλιτέχνη? Ο Στάθης ο Ψάλτης κλείνει 25 και όταν ξεκίνησε για επιθεώρηση, ξεκίνησε μαζί μου στο θέατρο Πάρκ. Θυμάμαι τότε, από την πρώτη φορά που βγήκε, ήταν σε ένα κουαρτέτο πίσω, δηλαδή ήταν τρίτος ηθοποιός. Ξεχώριζε μέσα από τους τέσσερις, ήταν μάλιστα σε νούμερο άλλου πρωταγωνιστή και έβγαζε περισσότερο χειροκρότημα και γέλιο από τον πρωταγωνιστή και κάθε βράδυ είχαμε καυγάδες από τον πρωταγωνιστή, ο οποίος θεός χωρέστερο βέβαια είναι ο Τάκης Ομιλιάδης. Βέβαια αυτό φάνηκε ότι το ταλέντο του Στάθη δεν θα σταμάταγε εκεί, θα προχώραγε όπως απέδειξε ότι προχώρησε. Η αλήθεια είναι ότι ο Στάθης, το ταλέντο του Στάθη είναι πολυπίκυλο, μπορεί να παίξει τα πάντα. Στο Στάθη λείπει ακόμα, δεν έχει προσγειωθεί ελληνικά ο Στάθης. Αν προσγειωθεί θα βρει το δρόμο του όπως πρέπει να τον βρει. Εδώ πάντως θα ασκήσει γιατί κάνει 2-3 ρόλους που είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Ίσως είναι και μια έκπληξη για το Στάθη και για τον κόσμο που θα δει το Στάθη, το ξέρετε. Star Cafe. Αυτό χρειάζεται επεξηγήσεις. Ναι, το να σκέφτομαι ελληνικά δεν κατάλαβα. Μόνο εσύ μπορείς να μας το εξηγήσεις. Κοίταξε, ο Φώτης μεταχειρίζεται εκφράσεις που βγαίνουν μέσα από την παιδεία του. Μακάρι να είχα την παιδεία του για να μπορέσω να βγάλω αυτό που είπε. Μακάρι. Πιστεύω όμως ότι θα την αποκτήσω και θα το βγάλω. Κατά καιρούς κάποιοι κακεντρεχείς, θα έλεγα, σε έχουν συνδέσει από σκηνής με την βομολογία και με το κιτς. Σε αυτό δεν μπορώ να ασχοληθώ, διότι όταν εμείς λέμε κάτι είναι κακό. Όταν το λένε κάποιοι άλλοι που είναι σε κάτι φάρες, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε στήλα αδελφάτο, το παίρνουνε καραμέλα. Δεν θέλω να θίξω συναδέλφους, αλλά θίγω αυτούς που είναι σε αυτό το γκέτο, το αδελφάτο,
που βλέπουν μια παράσταση που έχει χιλιάδες βομολογίες, αλλά για εκεί είναι λουκούμι. Όταν την έλεγε, ξέρω εγώ, Χάρη Κλίν, ήταν κακό. Όταν το έλεγε ο Ψάλτης, ήταν κακό. Σε αυτή τη φάρα είναι λουκούμι και βέβαια το γράφουν και σε εφημερίδες ότι είναι πάρα πολύ όμορφο το αυτό που λέει και το άλλο που λέει. Α, το λέει Δαβάση, επειδή είναι η φάρα, είναι η κλίκα. Εμείς δεν έχουμε τέτοιες κλίκες. Εμείς έχουμε απλά τον κόσμο. Ο κόσμος μας αγαπάει, ο κόσμος μας βλέπει, ο κόσμος γεμίζει 3.000 θέσεις κάθε βράδυ. Αυτό είναι. Εμείς δεν έχουμε. Και λατρεύεις ιδιαίτερα αυτή τη ζωντανή επαφή με το κοινό. Ναι, αυτή η επαφή είναι μάλιστα αυθόρμητη, είναι πηγαία, είναι εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι τίποτε προκαθορισμένο, τίποτε γραμμένο. Και αυτή η αμεσότητα με τον κόσμο είναι σπουδαία. Βέβαια δεν το έχουν όλοι ηθοποιεί. Η Βλαχοπούλου το είχε αυτό και ο Χάρη Κλίν το έχει. Είναι σπουδαίο προσόν να μπορείς εκείνη την ώρα να έχεις επικοινωνία και να γίνεται γέλιο μαζί με τον κόσμο σε κάτι που λες ή σε κάτι που σκέφτεσαι εκείνη την ώρα. Είναι σπουδαίο. Ακολουθείς πιστά τα κείμενα ή μπορείς να πλάσεις τη στιγμή ανάλογα με τη μαγεία της στιγμής που μπορεί να δημιουργηθεί με το κοινό? Ως συνήθως οι Έλληνες συγγραφείς μου δίνουν μια προτεραιότητα διότι πιστεύουν στον αυθορμητισμό μου και πιστεύουν την ώρα που όταν παίζω δημιουργώ, όταν παίζω τίκτο. Γεννάει. Και εκεί ακριβώς σηκώνουν τα χέρια ψηλά και λένε είναι καταπληκτικό, εμείς δεν το είχαμε φανταστεί έτσι. Και μου έχουν μια ελευθερία και όχι μόνο αυτό, βασίζονται πολύ στον αυθορμητισμό μου και σε αυτό που κάποιοι το λένε ταλέντο. Κάποιοι. Εντάξει. Ας αφήστε να το λέμε εμείς, είναι ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, συνέβη κάτι πάρα πολύ περίεργο. Συναντήσαμε κάποιον άγνωστο, στον οποίο θέσαμε το συγκεκριμένο ερώτημα. Αν έπρεπε κάποιος να πέσει στη θάλασσα, να αποχωριστούμε κάποιον, στον Τιτανικό, ναι. Στον Σιμι Τιτανικό, να το εφαρμόσουμε. Σιμι Τιτανικό, συγκεκριμένη στην παρούσα φάση. Ποιος θα ήταν αυτός που θα έπρεπε να πετάξουμε ώστε να σωθεί όλο το υπόλοιπο πλήρωμα, ο υπόλοιπος κόσμος, αλλά και το πλοίο? Αλλά ο συγκεκριμένος κύριος δεν ήθελε να φέρει το πρόσωπό του και είναι πλάτη. Μάλιστα. Του δώσαμε αυτό το δικαίωμα. Να το παρακολουθήσουμε. Καταρχήν η ερώτηση σας είναι υποθετική. Υπάρχουν πάρα πολλές εκδοχές. Η πιο επικρατέστερη είναι να μην βουλιάξει ο Τιτανικός, γιατί είναι ο Σιμι Τιτανικός μάλλον, γιατί είναι μια μεγάλη υπερπαραγωγή, την οποία ευελπιστούμε όλοι να βγάλουμε εις πέρας και να έχουμε μεγάλη επιτυχία, δηλαδή να πιάσουμε καλό λιμάνι και να πάνε όλα καλά. Αλλά για να σας κάνω τη χάρη να απαντήσω στην ερώτησή σας, αν θα βουλιάζαμε, τον πρώτο που θα πετάγαμε θα ήταν ο Κώστας ο Μακέδος, ο οποίος είναι κάπως έτσι λίγο μπόλικος, αλλά λόγω του ότι κάνει και δίαιτα τώρα τελευταία και έχει χάσει μερικά κιλά, θα του δέναμε και τον Ψάλτη γύρω-γύρω, σαν ζωνάρι. Δείχνεται έτσι το στυλάκι του Ψάλτη σαν ζωνάρι. Εκεί πας και κλειτώναμε γι' αυτόν, γιατί ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, εντάξει, δεν μπορώ να πω για πολλά πράγματα, γιατί κινδυνεύει και η θέση μου εδώ πέρα. Έχω έρθει με μέσον. Έχω βάλει μέσον για να είμαι στο θίασο, οπότε δεν μπορώ να πω και περισσότερα πράγματα. Αλλά αυτόν τον Ψάλτη δηλαδή θα φουντέρναμε, να ησυχάζαμε και να είχαμε και το κεφάλι μας ήσυχο. Αυτά τώρα. Εντάξει, ελπίζω να πάνε όλα καλά και ευχαριστώ και πάρα πολύ έτσι για την εχεμήθεια. Δεν θα ήθελα να φανεί το πρόσωπό μου για τους λόγους που σας είπα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ εκ των προτέρων, γιατί ξέρω ότι δεν θα με αποκαλύψετε. Και δεν καταλάβαμε και ποιος είσαι, βέβαια. Είναι απλό. Ήταν γυρισμένος με την πλάτη ο Άντωνη, διότι στο Σιμι Τιτανικό κάνει ένα πειρατή και αυτή τη στιγμή του έχουν κάνει μία πλαστική στο χέρι και στη μύτη του έχουν βάλει ένα γάντζο. Μία μύτη περίεργη και γι' αυτό το λόγο δεν ήθελε να γυρίσει να τον δούμε. Για να είναι πολύ αληθινός σε αυτό να που θα κάνει. Να μην αποκαλυφθεί. Ναι, όχι, σε αυτό που κάνει στο θέατρο. Κάνει ένα θαυμάσιο νούμερο, κάνει τον πειρατή, ο οποίος λένε άνθρωπος στη θάλασσα και είναι μόνος του. Και λέει, το ξέρω, μόνος μου. Είναι πάρα πολύ όμορφο και είναι πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ, σπουδαίος είναι, πάρα πολύ όμορφος. Σου έχει λείψει πολύ ο κινηματογράφος. Όχι εμένα. Εμένα μου έχει λείψει διαφορετικά.
ο κινηματογράφος έχει λείψει από τον κόσμο. Μας έχει λείψει και σε εμάς από τον κινηματογράφο. Μπράβο, γίνεται ένας συνδετικός κρίκος. Ακριβώς. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι και σε εσάς έχω λείψει και εγώ έχω λείψει από εσάς μέσα από τον κινηματογράφο. Υπάρχει τίποτα στον ορίζοντα? Κοίταξε, στον ορίζοντα δεν υπάρχει απολύτως τίποτα, διότι υπάρχει τηλεόραση αυτή τη στιγμή και όλοι οι κινηματογραφικοί παραγωγοί δεν επενδύουν στον ελληνικό κινηματογράφο για κανένα λόγο, διότι έχουν σίγουρα λεφτά και εισόδημα μικρό από την τηλεόραση ή μεγάλο, δεν ξέρω. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν διακινδυνεύουν τίποτα και ούτε πρόκειται να το διακινδυνεύσουν. Αυτές οι προσπάθειες που κάνει είναι μόνο το φεστιβάλ το ελληνικό κέντρο του κινηματογράφου. Μόνο από εκεί γίνεται ό,τι γίνεται. Οι άλλοι ελεύθεροι παραγωγοί δεν νομίζουν να κάνουν τίποτα, δεν έχουν το θάρρος, δεν τολμούν, δεν ξέρω τι. Δεν υπάρχουν βέβαια και κινηματογράφοι πολλοί. Άλλωστε, δυστυχώς, όλοι οι κινηματογράφοι έχουν υπογράψει συμβόλαια με ξένες εταιρείες, αμερικάνικες, ιταλικές, γαλλικές, δεν ξέρω τι, και δυστυχώς δεν αφήνουν να παίζουν ελληνικές ταινίες. Και αυτό είναι τραγικό. Οι Έλληνες δεν αφήνουν να παίζουν ελληνικές ταινίες. Πώς θα γυρίσει ο Έλληνας παραγωγός? Χρήστο, μένει εκεί. Εσύ βρίσκεσαι στην ελληνική τηλεόραση? Ναι, είμαι στα έργα του Νίκου του Φόσχολου. Είχα κάνει μια ιστορία τώρα τελευταία στο Καλημέρα Ζωή και τώρα είμαι στους τίτλους της Λάμψης και είμαι εν αναμονή κάποιας καινούργιας ιστορίας. Καινούργιο ρόλο. Επιτρέπεται ένα Στάθη Ψάλτης να μην βρίσκεται στην ελληνική τηλεόραση? Ο Στάθης έκανε μια πολύ μεγάλη δουλειά πρόσφατα σε κάποιο άλλο κανάλι. Πρόπερση, που είμαστε στη Θεοδώρα. Μια σπουδαία δουλειά. Κοίταξε, ο Στάθης έχει μεγάλα όνειρα. Θα σου αποκαλύψω ένα έργο που έχει και σκέφτεται. Το Φέγγαρο Χτυπημένο. Φέγγαρο Παρμένο. Και λέω Φέγγαρο Χτυπημένο του Παπαδιαμάντη. Που αν θα γίνει, θα σπάσει κόκαλα, θα σπάσει τα καντράν, αλλά πρέπει να γίνει με κάποιες προδιαγραφές. Αυτά τα έργα δηλαδή δεν γίνονται όπως γίνονται κάποια άλλα σίριαλ εύκολα, ας πούμε, μέσα σε ένα ντεκόρ, μέσα σε ένα στούντιο. Θεωρείτε δαπανηρό? Είναι δαπανηρό, είναι όλα εξωτερικά τα γυρίσματα και πάρα πολύ δύσκολα. Είναι ένα σπουδαίο έργο του Παπαδιαμάντη, όχι μόνο αυτό, και του Καρκαβίτσα και άλλων λογοτεχνών. Που έχουν τέχνη στο λόγο, που τα διασκευάζει ο Κώστας ο Δαρλάσης, που στις αρχές της ελληνικής τηλεόρασης εγώ είχα κάνει κάποιες προτάσεις σε αυτά τα έργα και η απάντησή τους ήταν: «Μα αυτά είναι δαπανηρά, εμείς θέλουμε ένα σαλόνι, να καθόμαστε, αυτά που ποιος θα τα πληρώσει?» Μπορεί οι άνθρωποι να είχαν δίκιο. Τώρα βέβαια που πιστεύω ότι η τηλεόραση πάει πάρα πολύ καλά, θα πρέπει να ανεβάσουν το πνευματικό επίπεδο του μέσου Έλληνα μέσω από αυτά τα έργα, όπως παλαιότερα η ΕΡΤ ανέβαζε συμβολογράφο, ανέβαζε Χριστός Ξανασταυρώνεται, ο Γιούγκερμαν με το μεγάλο σκηνοθέτη τον Γεωργιάδη, το Βασίλη τον Γεωργιάδη, το σπουδαίο αυτό σκηνοθέτη που είναι εκτός, απορώ δηλαδή αυτόν τον άνθρωπο που είναι εκτός, αυτός ο μεγάλος, ο σπουδαίος που μας έχει χαρίσει σπουδαίες ταινίες και σπουδαία σύριαλ. Πώς είναι απ' έξω? Όπως είναι αυτός είμαι και εγώ. Περνάς καλά? Εγώ πάρα πολύ καλά. Ξυπνήσαμε νωρίς. Πάρα πολύ καλά. Πήγα ψώνισε κιόλας, 7 ώρα το πρωί. Κάναμε και τα ψώνια μας πρωί. Σε περιμένουν πολλές εκπλήξεις ακόμη. Κι άλλες. Και μας έχεις κάνει πολύ χαρούμενος που είσαι μαζί μας. Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μαζί σου, Κατερίνα, και ιδιαίτερα που είμαι στο δικό μου κανάλι, γιατί τολμώ να το λέω δικό μου κανάλι πια, το Star Channel, και πιστεύω να με καλέσετε να κάνω μια star εκπομπή. Διαφημιστικά μηνύματα, σε λίγο πάλι μαζί. Star, καφέ, 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 star. Άκουσα τώρα. Τι άκουσα, Στάθη, τώρα? Άκουσα το ζώδιό μου και τον οροσκόπο μου. Θαυμάσιος συνδυασμός. Συνδυασμός. Θαυμάσιος συνδυασμός. Νομίζω ότι συνυπογράφεις με τη Χριστίνα. Η Χριστίνα θα μας τα αναλύσει πιο καλά, γιατί έχει και ένα βιβλίο εκεί, σε το Ευαγγέλιο. Θα αναλύσει περισσότερο ό,τι αφορά το πρόσωπό σου. Τα δικά μου τα λέγει κατηδίαν.
Λοιπόν, εδώ βλέπω ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον οροσκόπιο. Μέχρις είσαι αγωνία. Δεν θα έπρεπε, κύριε Στάθη, γιατί αυτό που βλέπω εγώ είναι ένας συνδυασμός εξαιρετικός που δείχνει μια φοβερή ευαισθησία. Δηλαδή, έρχομαι να αποδεχτώ όλα αυτά τα οποία έχω ακούσει από την αρχή. Είναι ένας συνδυασμός ενός δίδυμου με πάρα πολλά στοιχεία από καρκίνο και λέοντα. Αυτό πρέπει να σας κάνει να είστε φοβερά καλή ψυχή, να είστε φιλάνθρωπος, στοργικός, πάρα πολύ τρυφερός και περήφανος. Ισχύουν. Ναι, ναι. Μήπως μερικές φορές όμως έχετε την τάση να πάρετε στους ώμους σας και ευθύνες που δεν θα έπρεπε, με αποτέλεσμα να φορτώνεστε και να περνάνε όλα μέσα από τα χέρια σας. Έχει συμβεί πολλάκι. Και δεν το βλέπω να μου το αποφεύγετε προς το παρόν, δηλαδή όχι, βλέπω να παραλαμβάνετε. Δεν μπορώ. Από αυτό που έχω μπροστά μου, θα έλεγα ότι έχετε στόχο να κάνετε κάποιες ανακατατάξεις που αφορούν τα οικονομικά και την καριέρα σας. Κάποιες αλλαγές, τις οποίες τις θεωρείτε πάρα πολύ σημαντικές. Η διεργασία έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια ουσιαστικά μέσα στο οροσκόπιό σας και σκοπεύετε να την ολοκληρώσετε περίπου σε 1,5 χρόνο από σήμερα. Δηλαδή, θα έλεγα ότι μαγειρεύετε πράγματα τα οποία δεν μας τα έχετε πει ακόμα. Γιατί δεν είναι ξεκάθαρα μέσα σας. Εάν δεν είναι μια εικόνα όλη ολοκληρωμένη από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι ξεκάθαρα. Πρόκειται να γίνει μια πολύ πολύ σπουδαία και μεγάλη δουλειά. Ναι, αλλά έχω ακόμα μια διεργασία που μου λέει ότι συνεχώς κάνετε αλλαγές. Αστρολογικά, για να υλοποιήσετε όλα αυτά τα πράγματα, έχει μια ιδιαίτερη εύνοια φέτος. Και να ρωτήσω κάτι, η καριέρα ήταν ειδικά στην αρχή διαπυρός και σιδήρου, με πρόσωπα τα οποία υπέσκαπταν θεμέλια ή δημιουργούσαν προβλήματα και αντιζηλίες. Ναι, υπήρχαν αυτά. Έχετε τον Άρη σε μια θέση που τουλάχιστον στα πρώτα 5-6 χρόνια της καριέρας σας σας έδωσε πολύ πολύ έτσι υλικό για να σκέφτεστε και να έχετε μνήμες. Ναι, μου έδωσε πίκρα. Μεγάλη. Και η πίκρα δεν είναι ορατή, δηλαδή είστε άνθρωπος ο οποίος δεν θα εξωτερικεύσετε εύκολα αυτό που σας ενοχλεί, θα το κρατήσετε και θα το φιλτράρετε εσωτερικά. Ευαισθησία στο στομάχι. Ναι, μεγάλη. Το διαπιστώσαμε. Το διαπίστωσε η Κατερίνα προηγουμένως. Ναι, δεν μπορώ να πω τι ακριβώς μου συνέβη. Έχω όλα αυτά που είπες στα 5 χρόνια τα πρώτα, πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Πολεμήθηκα, βέβαια στάθηκε και ένας άνθρωπος δίπλα μου. Δύο. Ένας άνδρας και μία γυναίκα. Ναι, είναι δύο. Είναι ζευγάρι. Είναι ζευγάρι. Ένας άνδρας και μία γυναίκα. Ναι. Και αυτός που στάθηκε πιο μετά ήταν πολύ καλά. Στάθηκε ο Τόλης ο Βοσκόπουλος και με βοήθησε πολύ. Μου έδωσε φτερά. Αν δεν κάνω λάθος, είναι λέοντας. Και εσείς έχετε μία πάρα πολύ καλή σχέση με τους υδροχώους και τους λέοντες γενικά. Έχετε τον Εγώ δύο... έχω πολύ καλές σχέσεις με όλα τα ζώδια. Μα με όλα. Ναι, είστε πολύ, έτσι, οι τόνοι σας είναι πάρα πολύ ήπιοι και είστε πολύ πολύ επικοινωνιακός. Και αυτό που βλέπω εδώ στο σύνολο δηλώνει ότι δεν έχετε ποτέ αρνητικές προθέσεις. Δηλαδή πιστεύω ότι πολλά από αυτά τα οποία έχουν συμβεί στη ζωή σας ξεκινάνε από το ότι συναισθηματικά έχετε μια καλή πρόθεση απέναντι στα πρόσωπα και πολλές φορές τα ωρεοποιείτε. Κρίνετε δηλαδή εξιδίων τα λότρια. Κοίταξε, αν είμαι με όλους αυτούς τους ανθρώπους έτσι όπως το λες, είναι για ένα λόγο, διότι αυτή τη στιγμή στο σύμπαν υπάρχει ένας δορυφόρος που στέλνει σε χιλιάδες γλώσσες μία λέξη. Εδώ γη, εδώ γη, εδώ γη, εδώ γη, εδώ γη. Άρα η τεράστια μοναξιά της γης δεν πρέπει να περάσει στις ψυχές μας και θα πρέπει να επικοινωνούμε. Και αυτό κάνουμε. Και η αυτοπροστασία. Η αυτοπροστασία έρχεται άθελα, διότι πέρα από τη λογική που δεν μπορεί να κατευθύνει το συναίσθημα, τον αισθάνεσαι κάτι για κάποιους ανθρώπους, αυτό που με προστατεύει είναι το αστρικό σώμα, το οποίο είναι πολύ ισχυρό. Δεν ξέρω για το αστρικό σώμα, ξέρω όμως ότι έχετε μια φοβερή διέστηση, η διέστηση οποία υλοποιείται μέσα από τα όνειρά σας. Ναι, κάνω τοποθέτηση αυτό. Η διέστηση είναι εκπληκτική, είναι θεία. Ας μην μιλήσω πάνω σε αυτή τη διέστηση, διότι θα θεωρηθώ ότι είμαι medium. Έχω μεγάλη διέστηση μέσα από πολλές ευαισθησίες. Θα μπορούσα να πω ότι έχετε τέτοιου είδους διαισθήσεις, ναι, και ταλέντα. Δηλαδή, πιστεύω ότι υπάρχει μια ισχυρή διαίσθηση που λειτουργεί με τη μορφή της αυτοπροστασίας, ναι, ναι, σε κάποια συγκεκριμένα γεγονότα. Αυτό βέβαια μπορεί να φτάσει και στη μεταφυσική. Είστε μεταφυσικό άτομο. Ναι.
Είστε. Απλά συνήθως οι συνδυασμοί που έχετε αστρολογικά το καταπιέζουν. Δεν θέλω να το βγάλετε για εσάς, αλλά όταν βγαίνει σαν μορφή προστασίας για αυτούς που αγαπάτε, που εκεί πλέον το αφήνετε εντελώς ελεύθερο, γίνεστε και φοβερά υπερπροστατευτικός. Ναι, ναι. Ναι. Ω Παναγία μου, ω Παναγία μου. Ψυχογράφημα. Τα έχω όλα αυτά. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, ποτέ δεν έτσι θεώρησα την επιστήμη σας πιστευτή, δηλαδή είναι μια σπουδαία επιστήμη. Αλλά ποτέ δεν τη θεωρώ ότι είναι το α και το ω. Πιστεύω ότι είναι συγκυρίες κάποιων πραγμάτων που βγάζετε κάποια πορίσματα. Όμως, με το χρόνο... Ακριβώς αυτό είναι. Μπράβο. Όμως, με το χρόνο διαπίστωσε ότι δεν είναι μόνο οι συγκυρίες που βγάζουν κάποια πράγματα. Είναι και πολλές γεωμετρικές κλίμακες και πολλές γεωμετρικές... πώς λένε, ναι, που βγάζουν ακριβώς το τι είσαι. Μετά από χρόνια βέβαια το κατάλαβα. Δεν πίστευα, για να είμαι ειλικρινή. Συνήθως οι δίδυμοι είναι πάρα πολύ δυσπιστοί. Αλλά είδες, να το σε όλα. Το φτιάξε. Τελείωσε. Σε όλα. Και ξέρετε γιατί. Γιατί είστε πάρα πολύ εύστροφα άτομα που θέλετε να αποκτήσετε εμπειρία σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Θέλετε, δεν σας αρέσουν οι νόμοι και τα δεδομένα. Θέλετε να ψάξετε και να αποκτήσετε εμπειρία. Γι' αυτό τον λόγο. Κοίταξε, δεν ψάχνω να βρω εμπειρία, για να είμαι ειλικρινή, γιατί η εμπειρία μπορεί να είναι πολύ κακή και να πονέσει. Μόνη της έρχεται, γαμώτο. Κάτι τέτοιες αντιδράσεις, παίρνω σήματα και από τους τηλεθεατές, ότι στα λόγια του Στάθη και στα λόγια τα δικά σου, βρίσκουν αντίκτυπο, συμφωνούν, έχουν άποψη, διεργάζονται και μπορεί εκεί πλένοντας τα πιάτα ή σιδερώνοντας ή πηγαίνοντας στην εξώπορτα για να πάνε στα ψώνια, όπου ξαναγυρίζουν και λένε ναι, έτσι. Έτσι, ναι. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Και για το καθένα από τα θα δούμε. Ζώδια. Έχουμε ένα Σαββατοκύριακο μπροστά μας, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Θα έλεγα ότι αυτό που είναι σημαντικό και πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη είναι ότι υπάρχουν κάποιες μικρές δυσκολίες τις περίπου 12 με 2 το Σάββατο. Αν λοιπόν έχετε κάνει κάποια πράγματα δύσκολα, κάντε τα το πρωί ή κάντε τα τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα έχουμε μία νέα σελίδα στους διδύμους που θα δώσει μεγάλη όθηση γενικά στην καριέρα και στην επικοινωνία. Και αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να διασκεδάσετε, γιατί το Σαββατοκύριακο προσφέρεται για τέτοια πράγματα. Να διασκεδάσετε και να ξεκουραστείτε. Τα κρυαράκια καλά κάνουν να κάνουν ανακατατάξεις εσωτερικές. Την Κυριακή ο Άρης που σας κυβερνάει θα μπει μέσα στους διδύμους και θα έχετε μία άνεση σε οποιοδήποτε θέμα θέλετε να χειριστείτε και μία τάση να πάρετε τους δρόμους και να μην μου τρέχετε όμως πάρα πολύ. Οι Ταύροι θα πρέπει να παραδεχτούν ότι κάποιες διεργασίες επαγγελματικές έχουν μπλοκάρει και ίσως χρειαστεί να στραφείτε σε κάποια άλλη κατεύθυνση για τα επαγγελματικά σας. Στα ερωτικά μου γυρνάτε πίσω στις παλιές αγάπες που αποδείχθηκαν πιο σταθερές και πιο σημαντικές. Οι δίδυμοι με τη νέα σελήνη που θα έχουν τη Δευτέρα μέσα στο ζώδιο τους περιμένουν κάποιες σημαντικές απαντήσεις για την καριέρα τους και ιδιαίτερα αν είστε άτομα τα οποία ασχολείστε με τεχνικές εργασίες ή καλλιτεχνικά. Πιστεύω ότι πρέπει να δώσετε το καλύτερο σας σε αυτό. Οι καρκίνοι, οι οποίοι θα φέρετε ισορροπίες μετά το μεσημέρι του Σαββάτου στην προσωπική και στη συναισθηματική σας ζωή και θα ξεπεράσετε γενικώς κάποια μίση και πάθη που κάποιοι προσπαθούν να βάλουν στον δρόμο σας. Είστε υπεράνω και δεν θα έχετε ιδιαίτερο πρόβλημα. Οι λέοντες, οι οποίοι μπορούν από εδώ και πέρα να κάνουν πάρτι, γιατί μετά από ένα περίεργο διάστημα που στην καριέρα σας ή γενικά στον χώρο των συνεργασιών σας υπήρχαν περίεργα βήματα ή ενέργειες από μέρους κάποιων ανθρώπων, βλέπετε ότι έχουν αλλάξει τα πάντα και ότι ξαφνικά έρχεται προς το μέρος σας ένα καθαρότερο τοπίο. Οι συγκυρίες θα βοηθήσουν για να έχετε ένα πιο εύκολο δρόμο από εδώ και πέρα. Και μην ξεχνάτε ότι είναι η περίοδος με κέρδος. Οι Παρθένοι, οι οποίοι θα πρέπει να τολμήσουν να υλοποιήσουν τα καινούργια επαγγελματικά τους βήματα και μάλιστα από κοινού. Δεν είναι εποχή για να προχωρήσετε μόνοι σας. Είστε φοβερά αγχώτης και χρειάζεστε κάποιον να σας απαλλάσσει συνεχώς από κάποια πράγματα. Κάντε λοιπόν συνεργασίες, προχωρήστε, τολμήστε τα επόμενα επαγγελματικά βήματα. Δεν θα υπάρχει έννοια τον άστρο μόνιμα, πρέπει να την εκμεταλλευτείτε τώρα. Οι Ζυγοί, οι οποίοι θα δουν μεγάλες ανακατατάξεις στην ερωτική του ζωή, γιατί θα πάρουν επιτέλους κάποιες σημαντικές αποφάσεις και που είναι και ήδη αποφασισμένοι να πούν μερικά πράγματα έξω από τα δόντια, το μεσημέρι του Σαββάτου πιθανόν να δώσετε κάποιο μικρό ματς, σημαντικό για την οικογενειακή σας σχέση ή για την καριέρα σας. Μην το φοβάστε και μην αποφεύγετε τα ξεκαθαρίσματα. Μερικές φορές οι αντιδικίες είναι ο καλύτερος τρόπος για να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Οι Σκορπιοί, οι οποίοι θα πρέπει να αποφασίσουν προς τα που θα δώσουν όθηση στην καριέρα τους. Για σας υπάρχει ένα σημαντικό διάστημα που πρέπει να ρυθμίσετε περιουσιακά ή κληρονομικά θέματα ή, αν ήσασταν για πολύ καιρό μόνος ή μόνοι, να δώσετε μία όθηση στο ερωτικό στοιχείο στη ζωή σας.
και ίσως να αναζωπυρώσετε και κάποιες σχέσεις και τα πάθη σας και όλα αυτά. Οι τοξότες, οι οποίοι έχετε μια πολύ ευνοϊκή νέα σελήνη που δηλώνει ότι γίνονται κάποιες συγκυρίες που αφορούν τα επαγγελματικά σας, θα μπορούσατε να έχετε από εδώ και πέρα απαντήσεις από κρατικό χώρο, μεγάλες εταιρείες ή να πάρετε μικρά συμβόλαια μικρής διάρκειας αλλά μεγάλα στην εξέλιξη, δηλαδή πολλές μικρές δουλειές που σίγουρα κέρδος και προβολή θα σας φέρουν. Οι εγώκεροι, οι οποίοι θα πρέπει να πείτε μερικά πράγματα στους δικούς σας ανθρώπους για να καταλάβουν, γιατί συνεχώς προκύπτουν κάποιες παρεξηγήσεις, γιατί δεν μπορούν να αντιληφθούν τι ακριβώς κάνετε και προς τα που στρέφεστε. Και καλό θα ήταν να ξεφύγετε αυτό το Σαββατοκύριακο από τα τετριμένα, δραπετεύστε, έχετε φίλους γνωστούς, πηγαίνετε να τους δείτε. Και που περιμένετε εξελίξεις ερωτικές, θα έλεγα ότι πρέπει να σκεφτείτε σοβαρά μήπως βιαστήκατε να διαλύσετε κάποιες σχέσεις, κάποια συμβίωση, κάποιον αραβόνα, γιατί είναι καιρός να σκεφτείτε σοβαρά την επανασύνδεση. Οι υδροχόοι, οι οποίοι παίρνουν ένα εξαιρετικό διάστημα ξεκούρασης, αλλά θα πρέπει να θυμούνται ότι όταν λείπει η γάτα, χορεύουν τα ποντίκια και να ρυθμίσετε τα επαγγελματικά σας, τα οποία θα έλεγα ότι τελευταία λόγω κούρασης τα αφήσατε έτσι. Οι ηχθείς, οι οποίοι μπορούν αυτό το διάστημα να προβάλλουν κάποια αιτήματα και να ρυθμίσουν οικονομικά θέματα. Αυτό που θα πρέπει να θυμάστε είναι ότι ειδικά για εσάς το Σάββατο είναι πάρα πολύ κουραστικό. Θα κουραστείτε πάρα πολύ για να κερδίσετε κάποια μάχη, αν περιμένετε να σας δώσουν κάποια χρήματα ή αν περιμένετε για να αναλάβετε κάποια δουλειά. Το σημαντικό όμως είναι ότι η ερωτική σας ζωή έχει αρχίσει να βελτιώνεται κατά πολύ. Εγώ έχω τελειώσει με τα ζώδια. Και εμείς τον ατελείωτο έχουμε εδώ. Ναι, αλλά εγώ δεν ακούω. Πρόσεξε εδώ την ερώτηση σωστά. Είμαστε διακριτικοί. Τι ζώδιο είναι η Χριστίνα? Λέω με τον ασχολούμαστε συνέχεια με τα ζώδια και τους οροσκόπους των άλλων. Δεν θυμάμαι τη ζώδια. Λιοντάρι. 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 Πολύ ωραίο. Έχετε καλή σχέση με τα λιοντάρια και τους συνεχείς. Λίγο στους παρθένους κουνήσαμε το γιακά και οι δύο. Δεν θα έλεγα ότι έχετε άδικο, αλλά δεν μπορούμε να τους πάρουμε όλους στο λαιμό μας. Οι Παρθένοι κάνουν το εξής λάθος. Αυτοί μας παίρνουν στο λαιμό τους. Αυτοί μας παίρνουν στο λαιμό τους με την κριτική. Βιάζονται να γίνουν εξυπηρετικοί και χωρίς να το καταλάβουν γίνονται κουραστικοί με τη συνέχεια κριτική την οποία κάνουν. Η υστεροβουλία, έτσι, τι. Η μεθοδικότητα. Υπάρχει, δυστυχώς υπάρχει. Αλλά δεν είναι ένας Παρθένος από μόνος του τόσο υστερόβουλος. Συνήθως το συνδυάζουμε με κάποια άλλα στοιχεία για να βγει αυτή η υστεροβουλία. Ναι. Αρκετά μάθατε για σήμερα. Λοιπόν, τη Δευτέρα το επόμενο μάθημα. Τη Δευτέρα το επόμενο επεισόδιο. Θα πάμε για διαφημιστικά μηνύματα. Να πάμε. Ναι, βεβαίως, γιατί ο σταθμός πρέπει να συντηρηθεί και να πάρω κι εγώ τα ποσοστά. Δεν είναι. Ως βασικός μέτοχος. Βέβαια. Διαφημιστικά μηνύματα. Στα καφέ, 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 στα καφέ, 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 στα καφέ, εδώ είμαστε και η Αλής δίπλα μου ακριβώς, σε λίγο περισσότερο Στάθης Ψάλης κυρίες και κύριοι και με πολλές εκπλήξεις. Δεν μπορείτε να τις φανταστείτε, ούτε καν ο ίδιος δεν μπορεί να βάλει με το μυαλό τι μπορεί να συμβεί. Η απόφασή του τελικά να έρθει και να μας κάνει την ποινή εδώ στο Star Café. Δεν μπορώ να περιγράψω. Αλής, είσαι καλύτερα σήμερα? Πολύ καλά. Είχαμε ένα μικρό ατύχημα. Αλλά όλα πάνε καλά. Όλα πάνε πολύ καλά. Θα κουτουλήσουμε άλλη μία και να συνέρθουμε. Λοιπόν, σήμερα δεν θα μπορούσαν να λείψουν από τα καταστήματα Λαμπρόπουλος τα εσώρουχα. Εσώρουχα, γυναικεία, ανδρικά, νηφικό εσώρουχο. Έχουμε πολλές εκπλήξεις. Πάμε να δούμε. Φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το Λαμπρόπουλο η μεγαλύτερη οίκη στο χώρο των γυναικείων και ανδρικών εσωρούχων. Η θηλυκότητα και ο αισθησιασμός που κάθε γυναίκα θέλει να εκφράσει, πρώτα απ' όλα με τα εσωρούχα που διαλέγει, εκπροσωπούνται από πολλές επώνυμες φίρμες. Le Jabi, Dim, Gossard, Wonderbra, Triumph, Barbara, Valizère, Huit, Palco, Cacharel, Chantel, Rosie, Warner, Playtex κτλ. Βρίσκονται όλες σε ειδικά shops in shops μέσα στο Λαμπρόπουλο. Σε ανακαινισμένους χώρους των καταστημάτων Λαμπρόπουλος. Και πού βρίσκονται τα καταστήματα Λαμπρόπουλος? Στην Αθήνα, στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα, στην οδό Αιώλου 99 και Λυκούργου, στον Πειραιά Ηρώων, Πολυτεχνείο 35 και Τσαμαδού και στη Θεσσαλονίκη, Τσιμισκή 18 και Κομνηνό.
Εδώ ο Γιώργος με σόρουχα γκάλοπ και ρόμπα Ρομπέρ Ματρά. Και η Έλλη μας έδειξε πριν σόρουχα γκοσάρ. Και συνεχίζουμε με την Τζοάννα με σόρουχα Κασαρέλ και ρόμπα Ρέτζι. Και όπως είπαμε σήμερα, φιλοξενούμε τα καταστήματα Λαμπρόπουλος. Είδαμε γυναικεία μόδα, είδαμε μόδα για όλη την οικογένεια και τώρα βλέπουμε εσώρουχα. Για τη γυναίκα και για τον άντρα. Υπάρχουν βεβαίως και εσώρουχα για το παιδί, αλλά σήμερα είπαμε να κοιτάξουμε, να σας δείξουμε τα εσώρουχα για τη γυναίκα και για το παιδί. Και κοντά μας ο Χάρης με σόρουχα Κίλα Ροζ και ρόμπα Εγκατέξ. Εσόρουχα εμπριμέ, βαβακερά για ανάλαφρο στυλ αλλά και σατάν. Δαντελένια για εξαιρετικά θηλυκές εμφανίσεις και όλη την γκάμα των αντρικών εσωρούχων σε βαμβάκι 100% homeware, ρούχα για το σπίτι, πιτζάμες, jumpers. Και κοντά μας η Άννα με εσωρούχα Le Jabi και ρόμπα Elizabeth. Όπως η πρώτη ρόμπα που μας έδειξε η Εύη και τώρα πάλι εσωρούχα Le Jabi και ρόμπα Elizabeth. Η κρυφή γοητεία κάθε γυναίκας αλλά και ο ανδρικός δυναμισμός βρίσκουν την ενσάρκωσή τους στα ξεχωριστά σχέδια των γυναικείων και ανδρικών εσωρούχων. Η Palco, η Minerva, η Guy Laroche, η Calvin Klein, Gallop, Zeros κτλ. Αναδεικνύουν με την τέλεια γραμμή και εφαρμογή τους, την αερονοπότητα και το δυναμικό τους σύγχρονο απαιτητικού άντρα. Και κοντά μας η Christian με σόρουχα Triumph και ρόμπα Reggie. Το δείχνει η Christian και να πούμε εδώ ότι το hairstyling των μοντέλων επιμελήθηκαν όπως καθημερινά τα γνωστά κομμωτήρια Τέλης και Κερίς. Και κοντά μας ο Γιώργος με εσώρουχα Palco. Γιώργος Σημειονίδης λοιπόν με εσώρουχα Palco από το ανδρικό τμήμα εσωρούχων των καταστημάτων Λαμπρόπουλος. Και όπως είπαμε, η κρυφή γοητεία κάθε γυναίκας αλλά και ο ανδρικός δυναμισμός βρίσκουν την ενσάρκωσή τους στα ξεχωριστά σχέδια των γυναικείων και ανδρικών που βλέπουμε αυτή τη στιγμή εσωρούχων. Palco, Minerva, Guy Laroche, Calvin Klein, Gallop, Zeros κτλ. Αναδεικνύουν με την τέλεια γραμμή και εφαρμογή τους την αερονοπότητα και το δυναμισμό του σύγχρονου απαιτητικού άντρα. Κοντά μας η Τόνια με εσώρουχα Dim. Εσώρουχα Dim λοιπόν που μας δείχνει η Τόνια. Από τα καταστήματα Λαμπρόπουλος στην Αθήνα, Αιώλου 99 και Λικούργου. Στον Πειραιά Ηρών, Πολυτεχνείου 35 και Τσαμαδού και στη Θεσσαλονίκη Τσιμιστή 18 και Κομνηνών. Και κοντά μας ο Χάρης με εσώρουχα Μινέρβα. Εσώρουχα Μινέρβα, 100% βαμβάκι που μας δείχνει ο Χάρης.
Τα εσόρουχα και το τμήμα της μόδας για το σπίτι, τα ανοιχτικά, οι ρόμπες, τα φανελάκια, οι φόρμες έχουν το δικό τους ξεχωριστό τμήμα στα καταστήματα Λαμπρόπουλος, στην Αθήνα, στον Πειραιά και την Θεσσαλονίκη. Με τη γνωστή εξυπηρέτηση, τις ανέσεις και τις ευκολίες των προγραμμάτων άτοκων δόσεων για κατόχους πιστωτικών κατών που τα καταστήματα Λαμπρόπουλος σας προσφέρουν. Και μην ξεχνάμε το πανέμορφο μπαρ με θέα όλη την Αθήνα, θέα την Ακρόπολη, στον 7ο ουρανό, όχι στον 7ο ουρανό, στον 7ο όροφο, αλλά είναι τόσο όμορφο που μοιάζει με τον 7ο ουρανό των καταστημάτων Λαμπρόπουλος στην Αθήνα. Η Δανάη με σωρούχα Μπαρμπαρά. Μπαρμπαρά λοιπόν, ο γνωστός γαλλικός ήχος. Εδώ ένα σετ που μας έδειξε η Δανάη. Και πάμε στην Εύη με σωρούχα Triumph και ρόμπα Reggie. Ρομαντικές εμφανίσεις από τους μεγαλύτερους ήλους του εξωτερικού και όλα αυτά μέσα στους ανακοινισμένους χώρους των καταστημάτων Λαμπρόπουλος στην Αθήνα, στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη. Με χρόνια, μέσα στο, πάρα πολλά χρόνια μέσα στο χώρο της μόδας, η γνωστή οικογένεια συνεχίζει με μεγάλη επιτυχία να υπάρχει και να μας δείχνει πολύ ωραία δουλειά και ανακαινισμένη. Και τώρα η Νύφη και ο Γαμπρός, ο Γιώργος με εσόρουχα Calvin Klein και η Τζοάννα με εσόρουχα Gossa. Τα παπούτσια των μοντέλων ήταν της φίρμας Μοσχούτης και τα μπιζού Φολί Φολίε και Ναντίνα. Νυφικό εσόρουχο λοιπόν που μας δείχνει αυτή τη στιγμή η Τζοάννα και ο Γιώργος που φοράει εσόρουχα Calvin Klein και όλα αυτά από τα καταστήματα Λαμπρόπουλος που σήμερα μας δείξανε. Ωχ, Παναγιά μου! Και η Ανθοδέσμη. Το έχει εκπομπή μου. Το έχει εκπομπή. Ευχαριστώ, Τζοάννα. Σε ευχαριστώ. Την επόμενη φορά πετάξτε μου και έναν άντρο μαζί. Όλων των δέσμες μου πετάτε, Νύφη με ντύνετε, αλλά... Μου πάει, Έκπληξε. Είδαμε λοιπόν μόδα σε εσόρουχα από τα καταστήματα Λαμπρόπουλος. Μέχρι και για την ωραιότερη ώρα της ζωής σας λοιπόν, νυφικό εσόρουχο. Τις δωροθέτες. Έτσι μου είπα να σας πω. Νέα γεύση στην υγιεινή διατροφή. Νέα γεύση στο αδυνάτισμα. Νέα γεύση. 95-30.000. Τηλεφωνήστε τώρα και κερδίστε μια δωροεπιταγή 40.000 και 50 διήμερες κουρασιέρες αξίας 10 εκατομμυρίων. Νέα γεύση. Ο πιο εύκολος ή ο πιο έξυπνος τρόπος αδυνατίσματος. Δυναμικό. Αξιόπιστο. Μοντέρνο. Αξεπέραστο. Orient. Ο χρόνος μετράει από τώρα. Ανακαλύψτε τη μαγεία της Disney με τη νέα βιντεοκασέτα Peter Pan. Ο αγαπημένος ήρωας μικρών και μεγάλων κυκλοφορεί για πρώτη φορά σε βιντεοκασέτα. Η συναρπαστική ιστορία του αγοριού που δεν μεγάλωσε ποτέ και οι περιπέτειές του κόντρα στο θρυλικό κακό Captain Hook. Ζητήστε τώρα τον Peter Pan σε βιντεοκασέτα και προσέξτε να είναι αυθεντικό Disney από την Audiovisual. Για τη μοναδική στιγμή της βάπτισης, εκτός από το όνομα, χαρίστε τους και επώνυμη πολυτέλεια. Βαπτιστικά Στόβα Κοστέλ. Τα επώνυμα βαπτιστικά. Ένα επιτραπέζιο φωτιστικό αποχειροποίητο γυαλί και οξυδωμένο μπρούτζο. Με την υπογραφή Περίτεχνων Διαχειρός. Ποιότητα, διαχρονικότητα, μοναδικότητα.
Σπίτι 98. Τα πάντα για το σπίτι σας. Έπιπλα, φωτιστικά, μπάνια, κουζίνες, ηλεκτρικά είδη, πόρτες, κουφώματα, κλιματισμός, θέρμανση, ηλιακά και άλλα πολλά. Σπίτι 98. 23 με 31 Μαΐου. Τέρμα Κύπρου, Αργυρούπολη. Χορηγός Ήτα και Βήτα Μπότος. Εγώ την Ανθοδέσμη την πήρα. Και εγώ σου έκανα πρόταση γάμου. Για να αφήσουμε λίγο σασπένς και στη μαμά μου, αλλά και στους τηλεθεατές, θα το σκεφτώ. Για λίγο. Πολύ λίγο. Δηλαδή, μέχρι να πέσει αυτό το βίντεο, το οποίο περιλαμβάνει κάποια στιγμιότυπα από κάποιες πολύ σημαντικές ταινίες, τις οποίες εμείς τιμούμε εδώ στο κανάλι που ήδη είστε μέτοχος. Βεβαίως. Καταλάβετε, κύριε Ψάλτη. Ναι, ναι, ναι. Και δεν ξέρω ιδιαίτερους συνεργάτες ή ανθρώπους που συνυπήρξατε. Το γυρίσαμε στον πληθυντικό. Επίτηδες. Για να δούμε. Για να δούμε. Τι θες να σου πω. Συνεργάτες, ανθρώπους που συνυπήρξες, Στάθη, σε ταινίες. Σε ταινίες. Σε ταινίες, σπουδαίος σκηνοθέτης, σπουδαίος συγγραφέας, ήταν και θα είναι ο Γιάννης Σταλιανίδης. Επίσης ο Ερίκος Θαλασσινός, ο Γιάννης Χαρτοματζίδης, ο φίλος μου ο Όμηρος Ευστρατιάδης, ο οποίος σε κάποια συνέντευξη είπε ότι καβάλισα καλάμι και χάθηκα. Βέβαια ο Όμηρος κάνει πάντα black humor, τον αγαπώ πολύ. Έχω κάνει πολλές ταινίες και με άλλους αξιόλογους σκηνοθέτες. Ξεχωρίζω όμως τις ταινίες του Δαλιανίδη και του Ρίκου του Θαλασσινού για πολλούς και διαφόρους λόγους. Βέβαια κοντά μου υπήρξαν νέα παιδιά όπως η Κέτη Φίνου, όπως η Σοφία Ιαλιμπέρτη, όπως ο Ευαγγελόπουλος, όπως η Χριστίνα η Παπά και άλλοι πολλοί. Δεν θυμάμαι τώρα με πόσα νέα παιδιά έχω παίξει. Ήταν μια πολύ όμορφη εποχή που υπήρχε αγάπη σε αυτό που κάναμε, υπήρχε ευθυμία, υπήρχε εμπιστοσύνη γιατί είχαμε πολύ καλά χέρια και πολύ καλό καθοδηγητή. Ήταν μια εποχή που θα μείνει αξέχαστη. Επίσης, σπουδαίο ρόλο σε αυτές τις ταινίες έπαιξε ο Γιώργος ο Καραγιάννης, που με έβγαλε στον κινηματογράφο, που με πίστεψε, με έβγαλε, αλλά τώρα δεν ξέρω γιατί δεν με πιστεύει και δεν με φωνάζει σε κάποια σύριαλ που κάνει. Αυτό δεν το γνωρίζω. Στεναχωριέμαι βέβαια, γιατί από μένα, πέρα από την αγάπη που του είχα και που του έχω, παράλληλα έκανε και πάρα πολλά εκατομμύρια. Δισεκατομμύρια, έφτιαξε πάρα πολύ ωραία πράγματα για την τηλεόραση και αυτό με στεναχωρεί λιγάκι που δεν με έχει καλέσει, κάπου με έχει ξεχάσει. Ως συνήθως, ξέρεις... Εμείς κρατάμε τις όμορφες στιγμές. Εμείς κρατάμε τις όμορφες στιγμές. Έχω πέρασει πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, στο θέατρο ο αγαπημένος μου είναι ο Θανάσης ο Βέγκος, ένας σπουδαίος άνθρωπος, ένας μεγάλος καλλιτέχνης, εκπληκτικός ερμηνευτής. Επίσης, ο Σωτήρης ο Μουστάκας, μεγάλο ταλέντο. Ο Γιώργος ο Κωνσταντίνου, που έχω συνεργαστεί, είναι ένας μεθοδικότατος, πανέξυπνος, δημιουργικός ηθοποιός. Επίσης ο Γιώργος ο Πάντζας και οι παλαιότεροι που βγήκα μέσα από αυτά τα θηρία που βοήθησε πάρα πολύ, μπορώ να πω ο πατέρας μου είναι αυτός και η μαμά μου είναι η Σμαρούλα Γιούλη και ο μπαμπάς μου ο Βαγγέλης ο Λιβαδάς, που έβαλε το στήθος του μπροστά για να με κάνει ισχυρό σε κάποια σχήματα, γιατί με έβγαλε μέσα από μεγάλα θηρία, μέσα από τον Σταύρο τον Παράβα, μέσα από τον Λάμπρο τον Κωνσταντάρα, μέσα από τη Ρένα τη Βλαχοπούλου, μέσα από τη Μάρθα Καραγιάννη, μέσα από τον Σωτήρη Μουστάκα τότε. Όλα αυτά ήταν θηρία, μεγάλα.
και ξέρεις, για να σταθείς δίπλα τους χρειάζεται πολύ μεγάλη δύναμη και αντοχή. Ο Λιβαδάς... Ποια είναι μια χαρακτηριστική κουβέντα η οποία σου έχει μείνει έτσι χαραγμένη? Χαραγμένη κουβέντα του Λιβαδά ήταν η εξής. Στάθη, περισσότερο μυαλό και λιγότερο ταλέντο. Και αυτό που δεν θα ξεχάσω ποτέ ήταν όταν μία φορά, αυτό αξίζει να το ακούσουν και οι νέοι ηθοποιοί, οι εκολαπτώμενοι, ήταν ότι μόλις είχα εγώ ανέβει λίγο, θεώρησε ότι κάπου είχα φτάσει και ήθελα να κάνω δικά μου βήματα και μου λέει είσαι ηλίθιος. Δεν είναι έτσι. Εγώ σε έχω από το χέρι, το θέατρο μου λέει, το υπηρετώ 40 χρόνια. Είναι, ας πούμε, ένα διόροφο σπίτι ξύλινο. Σε έχω από το χέρι και κάθε φορά, σε κάθε παράσταση, ψάχνω τα σκαλοπάτια με το πόδι μου και σε ανεβάζω. Σε ανεβάζω, σε ανεβάζω, αλλά πάντα μπροστά εγώ, μου λέει ο Λιβαδάς. Να ρωτήσουμε αν το θυμάται ο κύριος Λιβαδάς αυτό. Να φτάσω στο φινάλε. Βαγγέλη, σ' αγαπώ πολύ. Γεια σου, Στάθη. Και εσένα και της Μαρούλα. Γεια σου, Στάθη. Γεια σου, αγάπη μου. Καλημέρα. Ήρθα από τη Θεσσαλονίκη να πεις της Κατερίνας που ήμουνα, γιατί έχω τον παππού, έχει πίεση εκεί, χαλάει ο κόσμος την Παπαδοπούλου, ακριβώς γιατί μου είπαν ότι θα ήθελα να πω δύο κουβέντες για σένα. Λοιπόν, σας καλημερίζω όλους εκεί και έχω να σας πω το εξής. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, γιατί τώρα έφτασα στο γραφείο μου και τα παιδιά με φτιάξανε εκεί, με ποντάρανε για να μιλήσω. Λοιπόν, να τον ακούμε λίγο. Με την ευκαιρία αυτή έχω να πω το εξής. Είναι και απευθύνομαι και σε σένα, Κατερίνα, η οποία βλέπω ότι κάνεις άλματα και εσύ και μπράβο σου. Σας ευχαριστώ. Να σε καλά, κορίτσι μου, να σε καλά. Αλλά οι Θεσσαλονικοί το έχουν αυτό. Έχουν πολλά προτερήματα. Όχι για τη γυναίκα που είναι Θεσσαλονική. Το λέω, για το λέω γιατί το πιστεύω. Για το πιστεύω. Λοιπόν, θέλω να σου πω λοιπόν ότι αυτό που έχεις πλάι σου είναι πραγματικά, θυμάμαι προ πολλών ετών. 25 χρόνια. Έναν μεγάλον θεατράνθρωπο, τον Κωστή τον Μιχαηλίδη, που ήρθε στο γραφείο μου και μου είπε «Έχω έξω στο φουαγέ και σε περιμένει, έχω έναν ηθοποιό πάρα πολύ ταλαντούχο, Βαγγέλη, βοήθησε τον, ναι». Έχω να σου πω το εξής, ότι εγώ, γιατί ο Κωστής τότε, ο μεγάλος αυτός σκηνοθέτης, υπήρξε και σύζυγος και της σπουδαίας πρωταγωνίστριας της κυρίας Σαρώνη, της Μέρης Σαρώνη, μου είπε λοιπόν τότε ότι είναι ένα μεγάλο ταλέντο και επειδή εσύ βοηθάς τους ανθρώπους, λέει, και ειδικά τους νέους, βοήθησε τον, γιατί αξίζει τον κόπο. Βγήκα έξω από το γραφείο μου, τον είδα να κάθεται εδώ στο σαλόνι του γραφείου μου, είδα ένα παιδάκι εκεί, φορούσε κάτι ελβιέλα, ήταν Οκτώβριος μήνας και ήταν σπασμένα τα παπούτσια του, φερόντουσαν τα ποδάρακια του μέσα. Του λέω, τι είσαι εσύ ηθοποιός, εσύ και... Λέει, μάλιστα κύριε, λέει, είμαι ηθοποιός και λοιπά. Έκτοτε τον πήρα στη δουλειά και πραγματικά, επειδή είναι... έχει πλούσιο ταλέντο, θυμάμαι κάποια στιγμή κάποτε και ότι... υπήρχε ένας πρωταγωνιστής της εποχής, δεν θα τον αναφέρω, ο οποίος έρχεται και μου λέει, κύριε Βαδά, ακούτε να σας πω, μου έχεις βάλει ένα ηθοποιό πλάι μου, ο οποίος λέει, την ώρα προφανώς που κάνω εγώ, κάνουμε μια επιθέωση με τον Πρεδεντέρη τότε, την ώρα που εγώ, λέει, ερμηνεύω τον ρόλο μου, κάτι κάνει αυτός από πίσω μου. Λέω, αν συμβαίνει αυτό, να το προσέξω και να σου πω, αγόρι μου. Λέω, δεν υπάρχει αμφιβολία, μην ανησυχείς, πραγματικά. Κάθομαι στην παράσταση, το βλέπω, δεν έκανε τίποτα αυτό. Έκανε μόνο ότι του είχε πει ο σκηνοθέτης. Και του λέω: κάνεις λάθος, αγόρι μου. Το ταλέντο του, θέλω να καταλήξω δηλαδή, ότι το ταλέντο τόσο πληθωρικό που επισκίαζε κάθε άνθρωπο που ήταν πλάι του. Όμως,
φρόντισα να τον έχω, να τον συμπεριλάβω σε ανθρώπους, γιατί όπως θα ξέρετε στην επιθεώρηση τόλμησα και έβγαλα πολύ μεγάλους ηθοποιούς, σαν τον Κωνσταντάρα, σαν τον Μιχαλακόπουλο, σαν τη Δέσποτη Διαμαντίδου, σαν τον Καρακατσάνη και τόσους άλλους, Κιμούλιδες, αυτά είναι γνωστά, μην τα λέω γιατί είναι Λαζόπουλος και όλα αυτά τα σχετικά. Ο Στάθης πραγματικά έχει πολύ ταλέντο και του έχω πει ότι ταλέντο άξε, μπορεί να έχεις, αλλά πρέπει να κουβαλάς και κάποιο μυαλό. Γιατί εγώ υπήρξα φίλος του και αγαπητός, τον πρόσεχα, αλλά ήμουν και πάρα πολύ αυστηρός μαζί του και είμαι και ακόμα. Πρόσφατα που ήρθε στο γραφείο, του είπα, του έκανα ορισμένες υποδείξεις και παρατηρήσεις. Του είπα, μην κυνηγάς το εύκολο. Πήγαινε στα δύσκολα, γιατί αντέχεις για τα δύσκολα εσύ, ρε παιδάκι μου. Δεν είσαι για τα εύκολα εσύ. Το δύσκολο είναι αυτό που μου έχεις πει, Βαγγέλη, που ετοιμάζεις, δεν ξέρω αν το έχεις ακόμα στο μυαλό σου, αλλά πιστεύω ότι το έχεις, να ανεβάζαμε στο θέατρο Πάρκ ή το Μινχάουζεν ή το Δον Κιχώτη. Το θυμάσαι? Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Μιλάμε αλλά σου εξήγησα έργα. Με ποιες προϋποθέσεις. Βεβαίως. Θα έχεις κουρευτεί, θα λάβεις όλα τα τέτοια σου. Αγάπη μου. Για να το κάνουμε τότε. Αυτό το είπα. Αγάπη μου. Εγώ έχω να σημειώσω, εν πάση περιπτώσει, ότι δίπλα σου, Κατερίνα, έχεις έναν πάρα πολύ καλό ηθοποιό και δεν πρέπει να ξοδεύεται. Αυτή είναι η παράκληση που του κάνω εγώ, γιατί είναι μεγάλη ιστορία, γιατί εγώ όπως σέβομαι το θέατρο και το θεατή, ιδιαίτερα σέβομαι τους ηθοποιούς οι οποίοι υπηρετούν το θέατρο και τους αγαπώ ιδιαίτερα όταν αυτοί είναι ταλαντούχοι. Αλλά όπως έχω πει και το λέω και πια έχει γίνει σλόγγα στο ελληνικό θέατρο, ο ηθοποιός πρέπει να έχει περισσότερο μυαλό και λιγότερο ταλέντο. Αν συμβεί βέβαια να έχει και πολύ ταλέντο και πολύ μυαλό, η καλύτερη του. Αλλά προκειμένου να έχει πολύ ταλέντο και λιγότερο μυαλό, όχι. Καλύτερα περισσότερο μυαλό και λιγότερο ταλέντο, γιατί με το μυαλό στη συνέχεια θα αποκτήσει και ταλέντο. Κύριε Λιβαδά, εμείς εδώ θα γιορτάσουμε, αν θέλετε κι εσείς από τηλεοράσεως ή αν προλαβαίνετε έρχεστε κι εσείς κοντά μας, τα 25 χρόνια απορίας του Στάθη. Από την ημέρα που ξεκίνησα από το θέατρο Πάρκ, με συντροφιά... Πάρα πολύ. Εγώ τον Στάθη έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω και όταν απέκτησε φτερά τον άφησα να φτερουγήσει για να φύγει. Μου να το είπες. Γιατί τον έβαλα πλάι με μεγάλους και με σκηνοθέτες σαν τον Βολωνάκη. Έπαιξε σε έργα με τον Μπόστ. Έβαλα πάντα, τον είχα σε γραμμή τέτοια που θα μπορούσε να διαπρέψει και ήτανε ανάλογη επιτυχία του. Δεν του έκανα μεγάλο χατήρι, μπορούσε, γιατί το να θέλεις να βοηθήσεις έναν άνθρωπο, όσο και να θέλεις, αν δεν κουβαλάει ένα ταλέντο, τι βοήθεια να του παρέξει. Χειρότερο είναι καλύτερα να του δίνεις μικρό ρόλο, τουλάχιστον να μην καταλαβαίνουμε τι είναι. Άμα ήταν μεγάλο, τώρα κάψε το ηθοποιό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Εγώ πάντως και πάλι σε συγχαίρω, γιατί σε παρακολουθώ και παρακολούθησα κατά σύμπτωση χθες στη Θεσσαλονίκη και την εκπομπή που είχες με τον φίλο μου τον Κωνσταντο Χαρδαβέλα και με τον Κωνσταντίνο εκεί και είπα και ήταν μια χαρά. Γεια σας παιδιά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ Βαγγέλη. Γεια σας. Γεια σας. Αγαπώ πολύ. Γεια γράφω. Κι εγώ. Είναι πολύ σημαντικό να ακούω τόσο σημαντικά πράγματα από τόσο σημαντικούς ανθρώπους. Και μία τούρτα έχει πάρει το δρόμο της προς τα χέρια μας. Η οποία βέβαια δεν θα μπορούσε να φορά κανέναν άλλον εκτός από σένα, Στάθη. Αχ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τα 25 χρόνια στο θέατρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε που υπάρχεις και θα εξακολουθήσεις να υπάρχεις σε ένα τόσο δύσκολο χώρο. Είναι πολύ συγκινητικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με ευνηδίασε το κανάλι σας, με ευνηδίασε η εκπομπή σου, με ευνηδίασες εσύ. Είναι ό,τι πιο ομορφότερο από τη γέννηση της κόρης μου, μετά ακολουθεί αυτό. Ήταν ό,τι λιγότερο μπορούσαμε να κάνουμε για σένα. Είναι όμως το ομορφότερο. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
Μα να έχουμε και δύο κουταλάκια, διότι τις υπόλοιπες εκπλήξεις πρέπει να τις απολαύσουμε με το γλυκό. Σας παρακαλώ. Και ένα μαχαιράκι, γιατί με το δάχτυλο δεν μπορώ. Είναι λίγο δύσκολο. Να δούμε το βίντεο ώστε να μπορέσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το βίντεο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Φιλίνη, φέτος ο αγαπημένος σας και πολύ φίλος σας συνεργάτης, ο Στάθης ο Ψάλτης, κλείνει 25 χρόνια στο θέατρο. 25 χρόνια. Δύο λόγια γι' αυτό. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να εντεκατοστήσει στο θέατρο. Είναι από τους πιο αξιόλογους καλλιτέχνες του χώρου. Είναι ένας σπουδαίος ηθοποιός, πραγματικά σπουδαίος. Τα λέμε για ταλέντο, μιλάμε για ταλέντο μεγάλης γκάμας. Τον έχω χαρίσει σε παραστάσεις όπως το ημερολόγιο ενός τρελού, που ήταν μια συγκλονιστική παράσταση. Στους Βατράχους του Αριστοφάνη. Έχουμε παίξει μαζί στο θέατρο. Φέτος έχω τη χαρά να ξαναπαίξουμε μαζί. Να μην παραλείψω να πω ότι είναι πολύ καλός φίλος και σπουδαίος άνθρωπος ο Στάθης. Έχουμε περάσει πάρα πολύ όμορφα στο θέατρο και Αμερική έχουμε πάει με παράσταση. Φέτος χαίρομαι πάρα πολύ που θα είμαστε πάλι μια ομάδα έτσι από αγαπημένους φίλους και ελπίζω ότι θα γίνει μια σπουδαία δουλειά. Έχει όλες προδιαγραφές να γίνει μια μεγάλη επιτυχία, γιατί σπουδαία δουλειά θα γίνει. Εύχομαι στο Στάθη υγεία πρώτα απ' όλα, πολλές επιτυχίες σε αυτό το χώρο που ξέρω πόσο το λατρεύει και πόσο απαραίτητος είναι για αυτό το χώρο και πόσα πράγματα μπορεί να κάνει ακόμη, γιατί μπορεί να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Και ευτυχία στη ζωή του. Όταν πρωτοέρθα στην Αθήνα από τυχείο μετά το σχολείο για να γίνω ηθοποιός, μετά το Μουστάκα πήγα και είδα το Στάθη το Ψάλτη και νόμιζα ότι ήταν εξαδέρφια, αλλά πέσα έξω. Τελικά ακολουθώ τα χνάρια του. Έχει βγει κατά καιρού στα κανάλια και έχει πει για μένα ότι πιστεύει σε μένα και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό. Το κάνω πρώτη φορά δημόσια. Είναι αξιόλογος άνθρωπος και ηθοποιός. Βοηθάει τους νέους στην πρόβα και εμένα με έχει βοηθήσει πολύ. Και πιστεύουμε, είναι η πρώτη φορά που συνεργάζομαι μαζί του και πιστεύω ότι θα γίνω και φίλος του αυτό το καλοκαίρι. Στάθη μου, αγόρι μου, εύχομαι να κάνεις μεγάλη επιτυχία το καλοκαίρι και πίσω από σένα θα ακολουθήσω κι εγώ, να μείνεις ήσυχος γι' αυτό. Πολλά φιλάκια. Ελένη Φιλίνη, Γιάννης Καπετάνιος. Ναι. Μόνο που ο Καπετάνιος δεν θα ακολουθήσει πίσω από μένα. Είμαι σίγουρος ότι εγώ θα τον ακολουθήσω σε κάποια φάση, διότι έχει πολύ ταλέντο και δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι δικοί του τον του κόψαν τη φόρα. Πιστεύω ότι τώρα θα, και μαζί μου και με όλη αυτή την παράσταση και με άλλες παραστάσεις που έχουμε υπόψη να κάνουμε, ότι θα φύγει πιο μπροστά από μένα και εγώ ας τον ακολουθώ. Λοιπόν, το πρώτο γλυκάκι να στο δώσω. Αυτή η σκηνή ξέρεις που θα παραπέμπει τους περισσότερους. Για πες μου. Δεν θα το πω. Το κατάλαβαν. Εγώ δεν το κατάλαβα. Ένα κάποια σημαίνοντα ιδιαίτερα πρόσωπα, ναι, που άφησαν ιστορία με αυτή τη χαρακτηριστική κίνηση. Α, λες, μάλιστα. Όχι, μην το πάμε εκεί. Εγώ απλά θέλω να σε ταΐσω λίγο. Όσο απολαμβάνω την τούρτα, να δούμε χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από ρόλου σου. Ό,τι θέλεις. Φάε. Έλα, μαμ. Έτσι. Να με κι εγώ! Καλώς την! Αχ, τι όμορφο που θα είναι αύριο μες στο καυσέριο και μες στα κυλόξον! Αχ, πόσο θα ήθελα να είμαστε μαζί αύριο! Κι εγώ θα το ήθελα! Είμαστε νοικοκύρες, πάντοτε χαρούμενες! Είμαστε λεβέντιζες, τροχονόμισες! Είμαστε νοικοκύρες, πάντοτε χαρούμενες! Μάντρε, Βαρβάρα, φτάνει! Πια φτάνει! Γιατί καλέ, δεν σ' αρέσει η φωνή μου. Τι γίνεται εδώ πέρα. Αχ, θα γίνει ρε μέσα. Το βράδυ θα την τραβάς και την ημέρα θα την στριμώχεις στον δρόμο. Ήμουν με την άλλη. Ποια άλλη. Με την Τζέσικα θέλει να πεις. Με την Τζέσικα. Λέγε ρε με ποια γυναίκα τα έχεις, με την Τζέσικα ή με την κοπέλα από εδώ. Τι πράγμα. Τι πράγμα ρε. Λέγε με ποια γυναίκα τραβιέσαι, λέγε. Εγώ δεν έχω σχέση με γυναίκες. Αλλά με τι έχεις. Καλεχαθήκανε τόσοι άντρες στο νησί. Φέρτε μου ναύτες. Φέρτε μου λοκατζίδες. Φέρτε μου ευζώνους. Α, στο διάλο με συγχύσετε πια. Σκιασμός, δεν θέλω ου, ανακαθείτε τσόλια.
ο Ζώσας πολεμούσε σαν λιοντάρι. Ένδοξα, πα 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 πα. Σε μία στιγμή μας δείχνουν και τα κανόνια. Πα 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 πα. Κάτι έπρεπε να γίνει, έχουμε λουφάξει όλοι. Σηκώνεται ο Ζώσας, μας βλέπει. Και τι του περνάει από το μυαλό? Τι? Ένα βλήμα τόσο. Θα αρχίσεις ή θα αρχίσω? Θα μετρηθούμε πρώτα. Πού? Α, μπέμπα μπλόμ, του κίθε μπλόμ. Α, μπέμπα μπλόμ, του κίθε μπλόμ. Μπλιμ μπλόμ, μπλαμ. Εγώ αρχίζω. Αυτό ωραίο είναι. Ναι, πολύ ωραίο, αλλά μην το κοιτάς, δεν σου μπαίνει με τίποτα αυτό. Μεγάλα νούμερα δεν έχετε? Πού να τα βρούμε, δεν ξέραμε ότι θα εξυπηρετήσουμε και βιτιοφόρα. Ωραίο αυτό το παντελόνι. Πάρα πολύ ωραίο. Πόσα έχει αυτό? 1450. Αλλά χωράει μόνο μισό σου κόλλος μέσα. Δεν τρέπεσαι, βρε. Πώς μιλάς, δε, έχεις τις πελάτησες, παλιοχτικιάρι. Κοίταξε να δεις, κυρά, μας έχεις πρίξει μια ώρα. Πόσο έχει εκείνο, πόσο έχει εκείνο, πόσο έχει εκείνο. Κοίταξε να δεις, είμαι και λίγο νευρικός εγώ. Βρε, δεν είσαι νευρικός. Τρελός είσαι. Σιγά, μη φυσάς, μη φυσάς, γιατί θα πέσω. Άρα μου καθείς, βρε. Σταθή ο Κυριάκος. Λοιπόν, οι μισοί από εσάς είστε καθήκια. Εντάξει, εντάξει, το παίρνω πίσω το λόγο μου. Οι μισοί από εσάς δεν είστε καθήκια. Να βλήμα. Χτύπησες, γιαγιάκα? Νομίζω, γιά μου, ότι από το πέσιμο έπαθα θλάση στα ούρα. Μισό λεπτό να σου πω. Α, το μανάρι μου το γρίζο μου. Πώς ήταν και πώς έγινε. Κάποτε το χτένιζα το μανάρι μου. Τώρα ούτε σαπούνι δεν πιάνει. Σταρ καφέ. Όσες φορές και να τις δούμε, την ίδια αίσθηση έχουμε στην απίξηκη. Για να είμαι ειλικρινής, και εγώ γελάω πάρα πολύ, γιατί τα περισσότερα δεν τα θυμάμαι. Γιατί είναι αυτοσχεδιασμοί εκείνης της στιγμής. Και τώρα βλέποντας, θυμάμαι τις στιγμές που αυτοσχεδίαζα. Και γελάω πάρα πολύ. Πραγματικά είναι ταινίες οι οποίες θα μεγαλώσουν και άλλες γενναίες, όπως και οι παλαιότεροι. Όπως ο Αυλονίτης, όπως ο Σταυρίδης, όπως η Σαφώ Νοταρά, όπως ο Ρέστης Μακρύς και όλοι αυτοί που κάποτε τους κατηγορούσαν και κάποτε τους είχαν στήσει στον τοίχο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι αυτοί οι μεγάλοι διδάξαντες σε μας, κανένας από αυτούς δεν έπαιξε ποτέ Αριστοφάνη. Που η μόνη αριστοφανική ηθοποιή ήταν αυτή, ήταν ο Παπαγιανόπουλος, ήταν ο Αυλονίτης, ήταν η Ρένα Βλαχοπούλου. Η Ρένα Βλαχοπούλου, αυτή η μεγάλη ηθοποιός, αυτή η μεγάλη αρτίστα που είναι γέννημα Λυσιστράτη, δεν, δυστυχώς, το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών δεν την κάλεσε ποτέ, μα ποτέ, να παίξει Αριστοφάνη. Λυπάμαι πάρα πολύ που όλους αυτούς τους μεγάλους ηθοποιούς τους είχαν κάπου στην άκρη. Βέβαια, τώρα αναγνωρίζουν την αξία τους. Κάπως έτσι θα γίνει αργότερα και για μας. Το όνομα Βασίλης Φλώρος, τι σου λέει? Ορίστε. Το όνομα Βασίλης Φλώρος. Ο Βασίλης ο Φλώρος είναι ένας άνθρωπος θείος, ένας άνθρωπος που στάθηκε στη ζωή μου, ένας άνθρωπος που με βοήθησε πάρα πολύ σε όλους τους τομείς και ηθικά. Στάθηκε σαν πατέρας μου, στάθηκε σαν μάνα μου, στάθηκε σαν αδελφός μου. Σε κάποιες δύσκολες στιγμές
Ένας άνθρωπος ο οποίος μου έδωσε τη δύναμη να προχωρήσω, γιατί νομίζεις χρειαζόμαστε και κάποια αληθινή δύναμη ενός αληθινού φίλου. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Να σου πω ότι εμείς τίποτα άλλο δεν χρειαζόμαστε από ανθρώπους σαν και σένα. Και όταν ακούω πραγματικά να ξυπνάω μέσα σε κάποιον φίλο που έρχεται και κάθεται εδώ όπως εσύ σήμερα, αυτά τα λόγια που μου είπες πριν, ότι δεν έχεις περάσει σημαντικότερη στιγμή μετά τη γέννησή σου του παιδιού σου παρά αυτήν που ζήσαμε τώρα, νομίζω δεν μου χρειάζεται τίποτε άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Πάντα καλά. Σε λίγο μαζί. Στα καφέ, 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 καστά. Καλημέρα! Εδώ στο Star Cafe σας έχουμε υποσχεθεί πολλά και διαφορετικά. Και γι' αυτό σήμερα αποφάσισα, αντί για τα βαράκια και αερόμπικ, να κάνουμε αυτοάμυνα. Και με ποιον καλύτερο από τον Νικήτα Ζαρουχλιωτή από τη σχολή του Κένκο. Κένκο! Κένκο λοιπόν και καράτη σήμερα! Καλημέρα Νικήτα μου! Ευχαριστώ πολύ! Τιμή που σας φιλοξενούμε και θέλω να μου πεις κάποια πράγματα για το καράτη. Τι θα μας παρουσιάσετε σήμερα βασικά? Θα δείξουμε στους αγαπητούς τηλεθεατές τον τρόπο εκπαίδευσης που ξεκινάει κάποιος στο καράτε από αρχικό στάδιο και προχωράμε στο τελικό στάδιο της αυτοάμυνας. Και αυτοάμυνα λοιπόν, επειδή οι εποχές έχουν αλλάξει και πρέπει οπωσδήποτε να ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε, να αντιδρούμε σε κάποια επίθεση. Επίθεση και σε κάποια κλοπή που είναι πολύ της μόδας. Σε κάποια κλοπή που είναι πολύ μόδα φέτος, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Πες μου λίγο, Νικήτα μου, τι έχεις κάνει στη ζωή σου? Πες μου λίγο για τον εαυτό σου. Ασχολούμαι με το καράτε 25 χρόνια. Έχω φτάσει στη βαθμίδα του 5ου Dan. Είναι ένας τίτλος μεγάλος για το καράτε και για τον ελληνικό χώρο. Χρώματα της ζώνης είναι? Χρώμα της ζώνης είναι η μαύρη ζώνη, το 5ου Dan. Υπάρχουν βαθμίδες στο καράτε που δείχνουν το στάδιο που έχει περάσει κάποιος. Ξεκινώντας από άσπρη ζώνη. Γι' αυτό μου έδωσε άσπρη ζώνη και ο Νικήτας φοράει τη μαύρη. Είσαι εκπαιδευτής, είσαι προπονητής, τι ακριβώς κάνεις? Είμαι πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής του Παραδοσιακού Καράτε στον ελληνικό χώρο και αυτή τη στιγμή είμαι εκπαιδευτής στην σχολή της ελληνικής αστυνομίας στους αξιωματικούς. Μαθαίνουν αυτοάμυνα. Μαθαίνεις στους αστυνόμους πώς να μας... τους κακούς, όχι εμάς. Όχι να χτυπάνε τον κόσμο, απλώς θα να μπορούν να κάνουν κάποιες σωστές τεχνικές και λαβές συνοδείας, γιατί οπωσδήποτε δεν είναι ο σκοπός μας να σκοτώσουμε τον άνθρωπό μας, αλλά να περάσουμε στα μηνύματα. Λοιπόν, τώρα θα μας δείξετε μία επίδειξη καράτη και μετά εμείς θα καθίσετε μαζί μας, γιατί θα κάνουμε κάποια αυτοάμυνα, να μάθουμε πώς να χτυπήσουμε αυτούς που θέλουν να μας κλέψουν. Ακριβώς. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας έχουν ετοιμάσει τα παιδιά. Κοντά μας έχουμε το Σπύρο και τη Λουκία. Κάποιοι μαθητές οι οποίοι έχουν ασχοληθεί γύρω στα 4-5 χρόνια στο καράτε, θα μας δείξουν τον απλό τρόπο που χρησιμοποιούμε στο καράτε, κάποιες στάσεις που μεταφέρουμε τη δύναμη του σώματος και στη συνέχεια κάποιες βασικές τεχνικές, κάποια μπλοκ και προχωράμε. Ωραία. Με αντεπίθεση. Πάμε λοιπόν. Έτοιμοι παιδιά, αριστερά μπροστά και ντάμ παράι, καμάι. Hey. Χτύπημα στο πρόσωπο, ζαν ζούκι τζόντα. Άγγε ούκε μπλοκ στο πρόσωπο. Σότο ούκε, απέκρουση στο στομάχι. Στροφή, άνεπ. Ούτσι ούκε, πάλι στο στομάχι. Έτσι. Κόκκουτσου σούτο ούκε, βήμα μπροστά. Έτσι. Όπως βλέπουμε, αλλάζουν οι στάσεις στη διαδρομή. Βλέπουμε αυτό, συγκέντρωση. Πολύ καλό κοντρόλ στην κίνηση του σώματος. Στροφή, ωραία. Hey. Θέση μάχης, καμάι. Μπροστινό χτύπημα με το πόδι στο στομάχι. Έτσι. Κυκλικό χτύπημα με το πόδι στο κεφάλι. Έτσι. Θα μπορούσαμε να μιλάμε αρκετά για αυτά τα πράγματα. Βέβαια, αλλά πολλές δημιουργίες έχει κάνει η Κίνα, θα έλεγα. Όχι, από Γιάννα μου, εδώ θα κάνουμε μια παράκαμψη. Στην Κίνα οπωσδήποτε ξεκίνησε το καράτε, αλλά ο τρόπος που αναπτύχθηκε περισσότερο και ξεκίνησε ήταν η Οκινάουα. Ένα νησάκι, νομίζω δίπλα από την Κίνα. Ναι, 600 νησάκια, οπότε το μεγαλύτερο. Και μεταπίδευσε στην Ιαπωνία. Το καράτε που βλέπουμε σήμερα είναι το Shotokan Karate International. Shotokan. Είναι αθλήμα ή είναι πολεμική τέχνη? Το καράτε στην ουσία, στη βάση, είναι πολεμική τέχνη. Και το συνδυάζουμε και με σπορ. Μπορούμε να εκπαιδευτούμε και σαν σπορ. Και μπορούμε να το συνδυάσουμε και με αυτοάμυνα. Και με αυτοάμυνα που, όπως είπαμε, είναι το επίκαιρο λοιπόν της εποχής μας. Νομίζω οι τηλεθεατές μας που μας παρακολουθούν
θέλουν πάρα πολύ να μάθουν κάποια πράγματα, πώς μπορέσουμε να αποφύγουμε μία επίθεση. Θα δούμε στη συνέχεια, μετά από την προπόνηση που γίνεται για τις στάσεις του σώματος, προχωράμε σε έναν υποτιθέμενο αγώνα με προκαθορισμένη κίνηση για να μπορέσει ο αθλούμενος σιγά σιγά να μπει στο νόημα πώς γίνεται το χτύπημα και η άμυνα. Πώς γίνεται το χτύπημα, μάλιστα. Πρόσωπο, πρόσωπο. Έτσι. Περάστε από εδώ, λίγο πιο δίπλα. Σπύρος. Λίγο από εδώ να σε βλέπουμε. Και εκεί από εδώ. Ναι. Okay. Να φύγω από τη μέση. Όχι, όχι. Ωραία, εδώ μαζί μου. Αριστερά πίσω και τα μπαράει. Καμάει. Επίθεση στο πρόσωπο θα δούμε. Όπως βλέπουμε, υπάρχει ένα γόρι και ένα κορίτσι, γιατί το καράτε δεν έχει... Ναι, πάμε λοιπόν. Ξεχωρισμό. Τζόταν. Ναι. Η γυναίκα έχει όση δύναμη έχει ο άντρας, έχει να κάνει με την ενέργεια, το chi. Ακριβώς. Λένε οι Κινέζοι. Και το chi στα Ιαπωνέζικα. Δεν χρειάζεται δύναμη, χρειάζεται σωστή τεχνική. Σωστή τεχνική, οπότε και η γυναίκα μπορεί να μεταδώσει όσο δύναμη έχει ο άντρας. Ακριβώς. Και έχουμε την Κατερίνα. Πρόσεχε, Κατερίνα. Όταν βλέπεις να το σαπίσεις, μπορείς να τον ξαπλώσεις λίγο κάτω. Η εκδίκηση της γυναίκας. Είναι η συνέχεια. Είναι η συνέχεια. Είναι η συνέχεια. Πάμε λίγο. Ωραία. Επίθεση στο μάχη. Βλέπουμε χτύπημα με το πόδι τώρα. Μιλάνε μεταξύ τους τώρα. Υπάρχει ένας κωδικός επικοινωνίας, η ορολογία στα Ιαπωνέζικα, του συστήματος που είναι διεθνής. Γιάμε. Βλέπουμε στη συνέχεια όμως, εκτός από την προκαθορισμένη κίνηση και από στάνταρ τεχνική, ότι αυτό μπορεί να γίνει και από ελεύθερη θέση μάχης. Έτσι, καμάει. Οι φωνές που βγάζουν είναι για να βγάλουν ενέργεια. Είναι μια κραυγή που υποδηλώνει τη δύναμη που ξεκινάει κάποιος. Πολλά αθλήματα τα έχουμε ακούσει. Ακριβώς. Ακριβώς. Και στο μάξιμο της απόδοσης. Επίθεση ο Σπύρος. Τζόταν. Αυτό είναι. Αυτό θέλω να κάνω. Αυτό είναι. Λοιπόν, αυτό θέλω να μου κάνει. Λοιπόν, πάμε με τις κοπέλες. Ελάτε εδώ. Νιώθετε καλά. Πολύ καλά. Ωραία. Θέλω να μας δείξετε τώρα. Να δούμε και τη συνέχεια που κάνει και η γυναίκα επίθεση στον άντρα. Α, βέβαια, αυτό γιατί υπάρχει ισότητα. Τζόταν. Όπως βλέπουμε, α, γιατί με απογοητεύει τώρα, ξέρουν να πέφτουν γιατί σωστά. Σήκω, σήκω, θα το χτυπήσω εγώ τώρα. Okay. Λοιπόν, να σου πω, γιατί είσαι εξυπόλυτη. Γιατί το καράτε, Γιάννα μου, δεν γίνεται με αθλητικά παπούτσα. Είναι παραδοσιακή τέχνη και τα χέρια μας και τα πόδια μας είναι όπλα. Και η στολή γιατί είναι τόσο τεράστια. Για να γίνονται κινήσεις πιο άνετα, να μην σε εμποδίζουν. Να το βγάλει, να τα βγάλει. Πρέπει να τα βγάλει για να κάνουμε σωστά αυτό άμυνα. Αλλιώς δεν δείχνω τίποτα. Συνεχίζουμε. Θα δείξουμε κάποιες απλές τεχνικές. Ένα πολύ κλασικό παράδειγμα, πιάσιμο του χεριού στον δρόμο. Λοιπόν, κάποιος σε πιάνει. Λοιπόν, πιάσε την και τι μπορούμε να κάνουμε. Πιάνοντας το χέρι, βλέπουμε ότι το σημείο το οποίο έχει η δύναμη είναι ο κύκλος του χεριού εκτός από την ένωση. Τραβάει πολύ εύκολα κάποιος που έχει εκπαιδευτεί στο καράτε να τραβήξει το χέρι του, να αποφύγει. Και γίνεται αυτομάτως χτύπημα. Και του δίνουμε και χτύπημα. Λοιπόν, κάντε το πάλι να δούνε τι πιάνει τώρα. Από εδώ, γυρίστε από εδώ. Να σας δούνε πώς γίνεται ακριβώς. Έτσι. Να το κάνουμε αυτό. Έμιλι, έλα εδώ, γιατί τη Έμιλι αρέσει να χτυπάει. Πρόσεξε όμως, εχθές ρίξαμε πολύ ξύλο στα γόρια. Α, έτσι. Ναι, στο kickbox. Σήμερα έχουμε. Λοιπόν, Σπύρο, με την Έμιλι. Πας να πιάσεις την Έμιλι. Πρόσεξε, τη τεχνική την είδες. Τραβάμε το χέρι, Έμιλι. Πολύ καλό. Πάμε άλλη μια φορά, αλλά γυρίστε από εδώ. Να σας δούνε πώς γυρίζει το χέρι της η Έμιλι. Με δύο χέρια, με δύο χέρια. Σε πιάνει κάποιος. Με τα δύο χέρια γυρίζουμε, σπρώχνουμε και... Ξέρει και την κλωτσιά. Λοιπόν, δείξτε το λίγο αργά, να δείξετε στον κόσμο τι κάνει στα χέρια. Μην κάνεις έτσι, ο άνθρωπος θα σε πιάσει. Ωραία. Πιάστηνε, σιγά σιγά γυρίζει από μέσα τα χέρια και τον σπρώχνει εκεί και φύγε. Μόνο ωραία. Που αν ήταν λίγο πιο καλύτερα προπονημένη θα τη δούμε την άσκηση αυτή από τη Λουκία που γίνεται με το... Πάντως το σίγουρο πρόκειο. Είναι ότι δεν θα πρέπει να επιδιώκουμε να κάνουμε τέτοια χωρίς να έχουμε μάθει συγκεκριμένα. Θα πούμε θα δώσουμε το μήνυμα. Θα τα πούμε στη συνέχεια τι πρέπει να κάνουμε. Οπωσδήποτε αυτά γίνονται στους χώρους γυμναστηρίου και με ανθρώπους που έχουν εκπαιδευτεί και εκπαιδεύονται σταδιακά. Στα επόμενα ραντεβού θα δώσουμε μεγαλύτερες λεπτομέρειες. Ακριβώς. Τι τσάντα θέλω να... Συμφωνείς? Συμφωνώ, βεβαίως. Η τσάντα, να δείξουμε πώς μπορούμε να αποφύγουμε κάποιον που κλέβει τη τσάντα. Αυτό ήταν το δεύτερο μας και το τελευταίο μας. Πού είναι το τσαντάκι? Λοιπόν, να το τσαντάκι. Βέβαια, από τη συγκεκριμένη κυρία, μην προσπαθήσετε να πάρετε κανένα τσαντάκι, γιατί θα πάρετε αυτό το πρώτο. Μου άρεσε, θα το κάνω κι εγώ. Λοιπόν, το τσαντάκι, προσέξτε. Έχω το τσαντάκι στο δρόμο. Το κλωτσάκι,
Πολύ. Τα σωστά ανακλαστικά όμως και η ψυχραιμία είναι τα πρωτεύοντα. Είναι τα πρωτεύοντα. Αυτό είναι τα πρωτεύοντα σήμερα. Επίσης, αυτό που κινδυνεύεται στις γυναίκες είναι όταν είσαι στανέμελες στο δρόμο και γίνει κάποιο πιάσιμο από πίσω. Τι να θέλει άραγε. Αχ, αχ. Είναι ωραία. Πολύ... Εμένα μου το έχει μάθει. Λοιπόν, πας να με πιάσεις. Πιάνουμε ακριβώς. Ωραία. Γίνεται ανοίγω και το χτυπά κάπου που πονάει πάρα πολύ. Και μετά υπάρχει πτώση. Βέβαια πρέπει να ξέρει να πέφτει. Το βίντεο. Λοιπόν, το βίντεο. Τώρα. Αιματοχυσίες. Δεν μπορούμε στο πλατό. Το βίντεο. Καφέ. Πού οφείλεται το κυτρίνισμα των φύλων σε πολλά λουλούδια? Πιθανά σε μία έλλειψη φωτός. Ακόμα μπορεί να είναι από υπερβολική δόση νερού. Τα φυτά που δεν δέχονται φως ξοδεύουν όλες τις δυνάμεις για να επιβιώσουν. Έτσι μακραίνουν υπερβολικά ή δείχνουν αδύνατα. Τα πράσινα φύλλα τους αρχίζουν να κυτρινίζουν, ενώ αν είναι πολύχρωμα αποκτούν ένα ομοιόμορφο πράσινο χρώμα. Ένας ακόμη λόγος όμως για τα κίτρινα φύλλα μπορεί να είναι και η έλλειψη σιδήρου. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το σίδηρο που προσφέρει η σειρά Greenhouse της Bayer με σκοπό τη σωστή ανάπτυξη και τη δημιουργία φυλώματος. Ποιο τρόπο πρέπει να λιπαίνουμε τα φυτά μας? Ο πιο απλός τρόπος για να λιπάνουμε τα φυτά μας είναι να συμπληρώσουμε στο νερό του ποτίσματος λίγο υγρό λίπασμα. Τα υγρά λιπάσματα είναι πρακτικά, ευκολόχρηστα και μας δείχνουν άμεσα τα ευεργετικά για το φυτό αποτελέσματα. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η σειρά Greenhouse από την Bayer έχει δύο διαφορετικά υγρά λιπάσματα για ανθοφόρα και για πράσινα φυτά. Έτσι συμβάλλει στην υγιή και ισορροπημένη ανάπτυξη των φυτών. Και η τριανταφυλιά είναι από τα φυτά τα οποία χρειάζεται βοήθεια με λίπασμα. Η σειρά Greenhouse της Bayer διαθέτει ειδικό εμπλουτισμένο λίπασμα για όλα τα είδη των τριανταφυλιών, είτε είναι φυτεμένες στο χώμα είτε σε γλάστρες. Ακόμα το λίπασμα αυτό είναι κατάλληλο τόσο για τις υπάρχουσες τριανταφυλιές, όσο και για τις καινούργιες που μόλις αγοράσατε, εξασφαλίζοντας την πλούσια ανθοφορία τους. Πώς πρέπει να ποτίζουμε τα φυτά μας? Είναι δύσκολο να σας απαντήσω πάντοτε πώς θα πρέπει να ποτίζουμε το φυτό. Γι' αυτό όταν αγοράζουμε κάποιο καινούργιο φυτό πρέπει να ζητάμε από τον προμηθευτή λεπτομερείς οδηγίες για το πότισμα. Θα πρέπει να το πότισμα να είναι αρκετό σε ποσότητα, αλλά πιο αραιό σε συχνότητα. Έτσι ώστε να ποτίζουμε όλη την επιφάνεια του χώματος και να απορροφούν όλες οι ρίζες το νερό. Θα ήθελα να μας δώσετε τη συμβουλή σας για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να διατηρήσουμε τα λουλούδια περισσότερο καιρό σε κάποιο βάζο. Τα κομμένα λουλούδια στο βάζο θα πρέπει να σας πούμε ότι για να συντηρηθούν θα πρέπει συχνά να αλλάζουμε το νερό. Ακόμα θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να κλαδεύονται λίγο στο μίσχο. Και εδώ στο κομμένο λουλούδι η σειρά Greenhouse της Bayer έχει ένα εξειδικευμένο προϊόν το οποίο επιτρέπει στα λουλούδια να διατηρούν τη φυσική τους ομορφιά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Με έναν ειδικό δοσομετρητή έχουμε κάθε φορά τη σωστή δόση για κάθε βάζο. Βρισκόμαστε στο παλαιό Φάληρο Αχιλλέως 105 και για οποιαδήποτε πληροφορία, για οποιοδήποτε φυτό, θα είμαστε εδώ να σας δώσουμε τις συμβουλές μας. Πού είστε, ελάτε, ακούστε κι εσείς, ακούστε. Νέα γεύση, κυρίες και κύριοι. Η Γιώτα και ο Γιώργος. Ο Γιώργος είναι ο καινούριος της παρέας μας εδώ της Νέας Γεύσης. Όχι βέβαια στη Νέα Γεύση, είναι από την αρχή. Είναι γαστρονόμος. Mm-hmm. Πολύ απλά, τι είναι αυτό? Φτιάχνουμε όλα αυτά τα οποία βλέπουμε. Ναι. Σωστούς ενδυασμούς τροφών. Και όλα αυτά τα υπέροχα. Στο Γιώργο οφείλει η εταιρεία μας ό,τι βλέπει αυτή τη στιγμή, αν μπορεί να το βλέπει αυτή τη στιγμή. Και μπορεί και το βλέπει. Ο κόσμος. Μόνο να το φάει αυτή τη στιγμή δεν μπορεί, μπορώ μόνο εγώ. Επιλέγει τις τροφές, τις συνδυάζει, τις στολίζει υπέροχα, τις ποσότητες για το κάθε άτομο. Γιώτα, όμως έχουμε ακούσει πολλές υπερβολές για απώλεια βάρους. Δυστυχώς. Τελικά τι ευσταθεί, τι είναι αλήθεια από όλα αυτά και τι πρέπει να κάνουμε? Ευσταθεί μόνο το εξής. Μπορούμε να χάσουμε 2 με 4 κιλά την εβδομάδα. Όχι επειδή το λέει η νέα γεύση αυτό, αλλά
Γιατί τόσο πρέπει να χάσει ο οργανισμός. Δεν μπορεί να χάσει παραπάνω σε τόσο μικρό διάστημα. Αν χάσει παραπάνω, τα καταφέρει. Ειδικά οι άνθρωποι που έχουν περισσότερα κιλά θα τα καταφέρουν. Όμως αυτά θα τα ξαναπάρουν τα κιλά σε λίγο καιρό. Είναι απότομο και θα δυνατήσει ο οργανισμός. Δεν πετυχαίνουμε καλή υγεία. Τι πρέπει να ισχύει, σωστή συνδυασμή, αρκετή ποσότητα, ποιότητα στη διατροφή μας, να μην την καταργούμε, να μην στερούμαστε, να μην κάνουμε υπερβολές δηλαδή, και θα χάσουμε τα κιλά μας πολύ εύκολα, πολύ άνετα και μόνιμα. Και διώχνοντας το λίπος, δηλαδή, και εδώ έρχεται η νέα γεύση. Εμείς δεν επεμβαίνουμε στο λίπος του κάθε ανθρώπου να το μετακινήσουμε, να το πάμε από εδώ ή από εκεί, όπως συνήθως γίνεται. Εμείς αφαιρούμε το λίπος με τη βοήθεια του ανθρώπου που θα δοκιμάσει τις γεύσεις μας. Όταν όμως κάποιος γιατρός μας περιορίσει κάποια πραγματάκια από λόγους υγείας, οργανικούς κτλ, πώς βοηθάει η νέα γεύση χωρίς να μας πιάσει το στερητικό, το σύνδρομο? Οι γιατροί, και καλά κάνουν στις περιπτώσεις που το κάνουν, απαγορεύουν κάποιες τροφές. Αυτό εμείς ερχόμαστε να το καλύψουμε. Είναι άλλου είδους τροφές, με άλλου είδους γεύσεις. Που όμως είναι γεύσεις, δεν είναι εντάξει, φάεις και το μαρούλι και τελειώσαμε. Έτσι. με περισσότερη ποσότητα φαγητού, ώστε να μην στερούμαστε και το φαΐ τελείως πια, και αντικαθιστούμε κάποια από τα συστατικά που έχουν μέσα κάποια τρόφιμα που ενοχλούν, από αυτά που απαγορεύει ο γιατρός, και κάποια άλλα. Τα οποία είναι όλα φυσικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι φυσικά. Οτιδήποτε χρησιμοποιούμε είναι από το μανάβι, το μπακάλι, κανονικά. Αυτά ο γιατρός, κανένας γιατρός δεν τα απαγορεύει. Τι το ιδιαίτερο μπορείτε να κάνετε για μας και για τους τηλεθεατές του Star Cafe? Ό,τι βλέπουμε, ό,τι βλέπουμε. Είναι ένα υπερδώρο. Είναι μία έκπτωση σε δώρο επιταγή 40.000 δραχμών. Θα θέλαμε να τηλεφωνήσετε στο 95-30.000, να μας επισκεφθούν κιόλας οι φίλες μας και οι φίλοι μας, να δουν τις εγκαταστάσεις μας, τις σύγχρονες που έχουμε, να δουν πώς μαγειρεύουμε, να πάρουν και το δώρο τους αυτό στο πρόγραμμα που θα ακολουθήσουν μαζί μας. Με ένα σμπάρο πολλά τριγώνια, ναι, πάντα για κυνήγι. Ακριβώς. Γιώργο, γαστρονόμε μου, άνθρωπός μου, τι θα πούμε? Νέα γεύση. 95-30.000. Καλέστε τώρα. Τώρα διαφημιστικά μηνύματα. Στα καφέ, 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 καφέ. Star Cafe, βλέπετε ότι εναλλάσσονται τόσο πολλά πράγματα μέσα σε αυτό το πλατό. Η ψυχολογική διάθεση, η ένταση, η θεματολογία, το ενδιαφέρον. Εμείς πάντως αυτό προσπαθούμε καθημερινά, είναι να ερχόμαστε με μικρά-μικρά βηματάκια όσο το δυνατόν γίνεται πιο κοντά σε εσάς. Και εσείς ανταποκρίνεστε και το δέχεστε και το δείχνετε καθημερινά ότι ακολουθείτε αυτά τα μικρά-μικρά βηματάκια προσέγγισης. Έτσι, είναι αφίδρομη πορεία, όπως έχω συνηθίσει να λέω μέσα σε αυτή την εκπομπή. Για πορεία όμως, όχι διαδήλωσης, έτσι, θα μιλήσουμε σε λίγο και θα δείτε υπέροχα πράγματα. Αλίσσα, από πού? Μαγιό. Από την Βραζιλία έρχεται Σαββατοκύριακο, κάνει έτσι πολύ ωραίο καιρό, Κατερίνα. Οι παραλίες θα γεμίσουν, εύχομαι. Και υπέροχα κορμιά δεν έχουν μόνο οι Βραζιλιάνες. Ακριβώς. Αλλά και εμείς, από ό,τι διακρίνω. Μαγιό από τη Βραζιλία, Too Hot, Brazil Citrus. Πάμε να δούμε. Λέγαμε έρχεται Σαββατοκύριακο, ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Να γεμίσουν λοιπόν οι παραλίες με τα μαγιό από την Βραζιλία, τα Too Hot Brazil Citrus. Φωσφοριζέ χρώματα, υλικά διαφορετικά. Τα βραζιλιάνικα μαγιό φημίζονται παγκοσμίως. Εδώ ένα ύφασμα έτσι σε πλεκτό. Μπιγινάκι με κορδόνι και σε ένα καταπληκτικό υλικό σε πλεκτό, καλοκαιρινό πλεκτό βεβαίως, κατάλληλο για τη θάλασσα, που μας δείχνει η Δανάη στο πράσινο του πράσινο μήλου φωσφορίζει. Τα υποδήματα είναι τσακίρις μαλάς και μέσα στην κολεξιόν Too Hot Brazil Citrus υπάρχει πολύ και το λεοπάρ, αυτό το τιγρέ, και σε ένα πρωτότυπο ύφασμα, γιατί είναι ένα βελουτέ με την ασορτή που καμίσα. Και εδώ να πούμε ότι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος των μαγιό Too Hot Brazil Citrus είναι η Απιάνα Επέ
στην οδό Χρεμονίδου 50 στο Παγκράτη και στα τηλέφωνα 72-64-315 και 6. 72-64-315 και 316. Εδώ είπαμε ότι το ύφασμα είναι έτσι ένα βελουτέ, πρωτότυπο για μαγιό, αλλά το προτείνει η Too Hot Brazil Citrus, τα καταπληκτικά μαγιό από τη Βραζιλία. Εδώ να πούμε ότι καλύπτουν όλες τις ηλικίες, τα μαγιό Too Hot Brazil Citrus καλύπτουν όλες τις ηλικίες και όλα τα στυλ. Τα μοντέλα βγαίνουν σε B, C, D, Cup, καθώς και σε Wonder Bra, Push Up, είναι το σχήμα του Soutien. Και συνοδεύονται από τα αντίστοιχα παρεό, πουκαμίσες, όπως είδατε πριν, το λεοπάρ, αυτό το τιγρέ που φορούσε η Τόνια. Και εδώ ένα μπικινάκι απλό που μας δείχνει η Τζοάν σε κίτρινο με πράσινο. Τα μαγιό Citrus, Too Hot Brazil Citrus, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και για κάθε πληροφορία στα τηλέφωνα 72-64-315 και 316. Η Κριστιάνα με ένα μαγιό σε εμπριμέ με λουλούδια, πολλά λουλούδια, πολλά εμπριμέ στα βραζιλιάνικα μαγιό. Αυτό το στυλ το εξωτικό, με φουστίτσα ασορτή και σουτιέν up. Και όπως σας είπα, τα μοντέλα βγαίνουν σε B, C, D, δηλαδή σε small, medium και large, καθώς και σε wonder bra και σε push up. Εδώ η Εύη, επίσης με ένα μπικινάκι, πορτοκαλί με κίτρινο, φωσφοριζέ, οπτικά Optical Παπαδιαμαντόπουλος και με την ασορτή φουστίτσα. Παιδί Λουτσάκη Ρισμαλά στην Αθήνα, στη Νέα Υόρκη, στο Ηράκλειο Κρήτης, στη Θεσσαλονίκη, στη Λαμία. Πολύ μεγάλη συλλογή από τα γνωστά υποδήματα Τσακίρης Μαλάς. Και βραζιλιάνικα μαγιό σήμερα πριν το Σαββατοκύριακο. Πολύ ωραία ιδέα για την παραλία. Από τα γνωστά βραζιλιάνικα μαγιό Too Hot Brazil Citrus. Rio de Janeiro λοιπόν, με τα βραζιλιάνικα μαγιό. Εδώ μας δείχνει η Άννα ένα μπικίνι με τριχρωμία. Μαγιό Too Hot Brazil Citrus από τη Βραζιλία που θα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και στα τηλέφωνα 72-64-315 και 6, διότι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος η Αρτιάνα Επέ βρίσκεται επίσης στα τηλέφωνα αυτά και στη διεύθυνση Χρεμονίδου 50 στο Παγκράτη. Για κάθε πληροφορία για το ποιο κατάστημα μπορείτε να βρείτε τα μαγιό, σε ποια περιοχή, εδώ το 72-64-315 και 16. Συνεχίζουμε με την Τόνια. Με ένα μπικίνι σε σουτιάν up, σε wonder bra δηλαδή. Z
ζεστές παραλίες, καλό καιρό, διακοπές, καλοκαιράκι. Too hot Brazil, citrus. Μαγιό από την Βραζιλία. Πολλά υλικά. Είδαμε το πλεκτό. Είδαμε ένα υλικό το οποίο είναι έτσι βελουτέ, αυτό το τιγρέ. Έμπριμε με λουλούδια, πολλά χρώματα, γενικό ζωντάνια κέφι. Πέδιλο τσακυρίς μαλάς. Και η Τζοάννα με ένα πιο κλασικό μπικίνι. Όπως είπαμε, η Too Hot Brazil Citrus καλύπτει όλες τις ηλικίες και τα στυλ. Και ένα μαγιό πολύ κατάλληλο για windsurfing, για σπορ. Έχει αυτό το υλικό που φοράνε για το windsurf, έτσι το πιο χοντρό ύφασμα. Μας το δείχνει η Κριστιαν. Δένει λοιπόν ο Κρίκος με το windsurf. Με αυτό το μαγιό, το πολύ κατάλληλο και για κολύμβηση. Γενικώς μαγιό και σχέδιο κατάλληλο για αθλητισμό. Και μπορεί να φορηθεί επίσης και με ένα τζιν, σαν κορμάκι. Και με μια φουστίτσα έτσι για το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ κατάλληλο. Και η Εύη με ένα μπικίνι σε τουρκουάζ, απλό, αλλά σε ένα ύφασμα που έχει αυτό το στυλ το κοφρέ. Μαύρο πέδιλο τσακυρίς μαλάς. Καλοκαιρινό πέδιλο από την πολύ μεγάλη κολεξιόν του Τσακίρι Μαλά και μπικίνι γκοφρέ από τα βραζιλιάνικα μαγιό Too Hot Brazil Citrus που θα βρείτε στα τηλέφωνα 72-64-315 και 6. Και λουλούδια, πολλά λουλούδια, πολλά εμπριμέ. Σε λίκρα μας δείχνει εδώ η Άννα, μπικίνι. Φούξια, πορτοκαλί, κίτρινο, πολλά χρώματα. Η Άννα μας δείχνει το τελευταίο κομμάτι των βραζιλιάνικων μαγιό Too Hot Brazil Citrus. Αυτές είναι οι προτάσεις από τα γνωστά βραζιλιάνικα μαγιό στα τηλέφωνα 72-64-315 και 6. Τα μαγιό Too Hot Brazil Citrus θα τα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Ήπνευσε η διάθεσή σας να πάτε για μπάνιο. Δεν κατάλαβα. Το πρώτο σας μπάνιο στη θάλασσα θα το κάνετε μαζί με το Star Cafe. Δεν θα το κάνετε πριν σας πούμε εμείς OK. Δωροθέτες. O Marines, everything you need under the sun. O Marines Occhiali. Discover Festina Titanium Time. Μέλουσες μαμάδες, στα καταστήματα Λιτό άρχισε η υποτίμηση των εμπορευμάτων. Σε όλα τα ενδύματα εγκυμοσύνης, ελληνικά και εισαγόμενα, υποτιμήσαμε τις τιμές 22%. Επίσης, όλα τα βρεφικά και παιδικά ρούχα 22% φθηνότερα και πληρωμή σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις. Εποφεληθείτε για τις αγορές σας και τα πασχαλινά δώρα. Λιτό, γέφυρα Κολοκυνθούς, Λιτό, Θησαίος 83, Καλυθέα. Η συνταγή της επιτυχίας. Κρυστάλλινος ήχος Ραξ. Ραξ, αγόρι μου, Ραξ.
Κασέτες βίντεο και ήχου Rax. Πετράκης ΑΕ. Όλα μπορούν να σας το πάρουν, εκτός από τα εσώρουχα. Τρεζολή Σταυρόπουλος, Βουλιαγμένης 514, Ελιούπολη. Τι να προλάβω να κάνω δηλαδή σε μερικά δευτερόλεπτα που βλέπετε εσείς τα υπέροχα δώρα, τους υπέροχους ανθρώπους που ονομάζονται δωροθέτες, είναι υπέροχοι συνεργάτες και συνοδοιπόν, θα το λέω, δηλαδή εσαΐ αυτό. Συνεργάτες και φίλοι όμως και τα λιποτζέκ. Ιωάννα, να ξεκινήσουμε, λέω, για πρώτη φορά από την προσφορά μας. Δεν ξανάγινε. Δεν ξανάγινε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, το καλοκαίρι πλησιάζει, είναι πλέον πάρα πολύ κοντά, τα ρούχα ελαφραίνουν και η σιλουέτα πλέον διακρίνεται πάρα πολύ καθαρά. Μήπως δεν σας ικανοποιεί η εικόνα του σώματός σας όταν βλέπεστε στον καθρέφτη? Μήπως σκέφτεστε ότι αν χάσετε τα περιττά κιλά σας θα αποκτήσετε την ιδανική σιλουέτα? Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στα κέντρα Lipogen ή στο τετραψήφιο νούμερο 1201 και κερδίστε ένα δώρο, ένα πρόγραμμα δυνατίσματος αξίας 100.000 δραχμών και μία περιποίηση προσώπου. Τηλεφωνήστε τώρα, γιατί αμέσως τώρα η κυρία Μπέλου Κέτη θα σας πει πόσα κακά τη συνέβησαν μετά τη γνωριμία της με τα Lipogen. Δηλαδή το χειρότερο που έπαθε ήταν ότι έχασε η γυναίκα 10 κιλά. Σε πόσο χρονικό διάστημα, Κέτη? Σε δύο μήνες. Σε δύο μήνες. Δεν πρέπει να ήταν ιδιαίτερα έντονο το βάρος. Ήταν περισσότερο τοπικό. Τοπικό. Ναι, περιφέρεια. Mm-hmm. Καθαρά τοπικό, όχι περισσότερο, καθαρά τοπικό θα έλεγα. Και τα 11 κιλά χαθήκαν ακριβώς από εκεί που υπήρχε το πρόβλημα, από εκεί που υπήρχε το τοπικό πάχος, με τη βοήθεια βεβαίως των μηχανημάτων Lipogen, τα οποία όλα, όπως έχουμε πει κατά καιρούς, είναι γερμανικής προέλευσης και βεβαίως όλα διαθέτουν ενσωματωμένα κομπιούτερ, έτσι ώστε να μπορούμε να αναλύουμε το σώμα. Και μέσω του κομπιούτερ μας δίνει πλέον τη σωστή λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Και ήδη μου θα μας επιτρέψεις να δούμε πώς ήσουν. Βεβαίως. Ναι. Να το δούμε. Μία και τι άλλη θα δείτε τώρα. Έμα για όνομα του Θεού. Μπράβο, βρε Κέτη, μπράβο και στα Lipogen. Πόσο κουραστικό ήταν το πρόγραμμα. Θα έλεγα ότι η Κέτη θα έπρεπε να σηκωθεί, γιατί είναι καθαρά τοπικό το πάχος. Να δούμε ακριβώς το σώμα. Θα κρατήσουμε λίγο ακόμα σε αγωνία στους τηλεθεατές για να το κρατήσουμε για το τέλος. Θέλω να μου πεις όμως πόσο κουραστικό ήταν. Καθόλου. Δεν ήταν καθόλου κουραστικό και ούτε με τη διατροφή, ούτε με τίποτα, του κουράστηκα καθόλου. Αμαύρη και έτοιμη μου, καλά έκανες και πήγες στο Lipogen. Ναι, ναι. Να τις σκίσεις, να τις πετάξεις μετά, ναι, από εδώ, ναι, ναι. Δηλαδή. Εδώ ακριβώς θα ήθελα να πω, Κατερίνα, ότι τα κέντρα Lipogen έχουν δημιουργήσει ένα πρόγραμμα εντατικό ενώπιση του καλοκαιριού, με το οποίο έχουμε απώλεια 20 κιλών μέσα σε δύο μήνες. Και βεβαίως αποβολή πολλών πόντων όσον αφορά το τοπικό αδυνάτισμα. Και αυτό βεβαίως γίνεται με τη διαιτολογική υποστήριξη, όπου οι διαιτολόγοι και οι γιατροί των κέντρων Lipogen έχουν δημιουργήσει προγράμματα τα οποία είναι λιποδιαλυτικά, δηλαδή μετά από έρευνες που έχουν γίνει, έχουν βρει τροφές οι οποίες είναι λιποδιαλυτικές και από τις οποίες μπορούμε να τρώμε άφθονες μεν, χωρίς να πεινάμε δηλαδή, αλλά αυτές οι τροφές διαλύουν το λίπος του οργανισμού μας. Και με την τεχνολογική υποστήριξη βεβαίως που είναι πάρα πολύ σημαντική, με τις χιλιάδες θεραπείες που υπάρχουν στα κέντρα Lipogen και τέλος βεβαίως με την ψυχολογική υποστήριξη. Για την ψυχολογική υποστήριξη θα ήθελα να μου μιλήσει η Κέτη. Είναι η πρωταγωνίστρια σήμερα. Βέβαια. Κέτη μου, θα μου τα λες τριφογυρίζοντας. Ναι. Πόσο σε υποστήριξαν ψυχολογικά τα Lipogen? Πάρα πολύ. Καλέ, μα ναι, είναι πιο λεπτή. Πιο λεπτή. Καμία σχέση με αυτό που είδα στις φωτογραφίες. Καταπληκτική. Λοιπόν, ήταν ένα άψογο περιβάλλον. Οι άνθρωποι πολύ φιλικοί, πάντα με το χαμόγελο. Σε οτιδήποτε ερωτήσεις, απορίες είχα, πάντα ήταν στο πλάι μου. Πιστεύεις αν είχες κάνει μόνος σου την προσπάθεια να χαθεί αυτό το τοπικό? Όχι. Πρόβλημα, όχι. Όχι, είχες γιατί... κάνει και δεν είχες δει αποτέλεσμα. Πιστεύω στα μηχανήματα. Ιδίως στο δικό μου το πρόβλημα, εάν έκανα μόνη μου δίαιτα, θα έχανα από τη μέση και πάνω, για αλλού που δεν ήθελα, για το πρόσωπο ακόμα πιο πολύ, αλλά εκεί που ήθελα δεν θα είχα χάσει. Πιστεύω ακράδαντα στα μηχανήματα, ότι βοηθάνε πάρα πολύ. Θέλεις να χάσεις κι άλλα ή είσαι τώρα στη συντήρηση? Είμαι στη συντήρηση και έχω και ένα πρόγραμμα τώρα, κάνω για διάφορες εισφίξεις και...
και την Μπέλου, κυρίες και κύριοι, ζωντανό παράδειγμα των Λιποτζέν. Αν θέλετε να αισθανθείτε κι εσείς τόσο ανάλαφρα, τόσο καλά. Και τι είναι από το κέντρο Κοροπίου. Ναι. Το κέντρο Λιποτζέν που βρίσκεται στο Κοροπί, από εκεί μας έρχεται. Πάντως οι τηλεθεατές μας, όπου και αν ανήκουν, σε όποια περιοχή σας έχουν κοντά τους. Βεβαίως, και βεβαίως να πούμε κιόλας για τα καινούργια κέντρα που έχουν ανοίξει στην επαρχία. Χαλκίδα, Καρδίτσα και Ιωάννινα. Είναι τα τρία καινούργια κέντρα που λειτουργούν μόλις τώρα. Και τώρα η προσφορά μας. Και τώρα η προσφορά. Σε οποιαδήποτε φάση λοιπόν της ζωής σας μπορείτε να χάσετε πάρα πολλά κιλά, μπορείτε να αποκτήσετε τη σιλουέτα που εσείς ονειρεύεστε, εφόσον έχετε εμάς κοντά σας. Βεβαίως θα πρέπει να ξεχάσετε τις λέξεις «δεν μπορώ να το κάνω», «είναι αδύνατο να το κάνω» και όλοι οι άνθρωποι έχουμε περιόριστες δυνατότητες. Αρκεί να τις εκμεταλλευτείτε σωστά με τα κατάλληλα μέσα. Τα κέντρα Λιποτζέν λοιπόν διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα. Αρκεί να τηλεφωνήσετε στα κέντρα Λιποτζέν τώρα ή στο 1201 και να κερδίσετε ένα πρόγραμμα δυνατίσματος αξίας 100.000 δραχμών και βεβαίως μια περιποίηση προσώπου. Τα προγράμματα είναι αρκετά οικονομικά, επομένως μπορείτε να ξεκινήσετε τώρα, αν δεν σας καλύπτει το δώρο σας, με μια τυπική χαμηλή προκαταβολή και τα υπόλοιπα χρήματα να τα εξοφλήσετε όποτε εσείς επιθυμείτε. Πολύ συγκεκριμένες έως και απεριόριστες και δυνατότητες στον Λιποτζέν. Λοιπόν, τηλεφωνήστε τώρα, να σε φιλήσω, βρε, και δεν ξέρεις πως χάρηκα. Μπορεί να λέει ο κόσμος, σας ευχαριστούμε τα πάχη μας, τα κάλλη μας, αλλά έχει κάποια στιγμή που και τα οργανικά προβλήματα και προβλήματα υγείας έρχονται με τα πολλά περιτά κιλά. Γι' αυτό βάλτε πρόγραμμα εκτός από το καλοκαίρι και τη σιλουέτα που λες. Καλά, είσαι φαλή μου. Έτσι παρεπιπτόντως που λέτε, πρέπει να προσέξουμε λίγο και τη σιλουέτα μας. Θα με βοηθήσεις πάρα πολύ σε αυτό που πρόκειται να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Βασικά θα το κάνεις εσύ. Φανή Ζαφράγκα λοιπόν. Και το σκονάκι εδώ λέει ακριβώς θα μου επιτρέψει. Καλέ, γιατί μας βγάζει φωτογραφία. Να πάρω το καλό μου έτσι. Το... Πάρε και εσύ ένα στυλ να διαβάζω. Το Star Channel λοιπόν, η Warner Road Show και το περιοδικό Escape διοργάνωσαν τον κινηματογραφικό διαγωνισμό της χρονιάς. Διάβασε και σπαρακά το διαγωνισμό της σφαίρας. Καταπληκτική ταινία. Το βασικό σε αυτήν την περίπτωση είναι το δώρο. Το δώρο είναι το βασικό. Βλέπουμε πλάνα της ταινίας, αλλά το δώρο για σας, που τέλος πάντων με κάποιο τρόπο, είτε μέσω του Star Channel ή της Warner Road Show ή μέσω του περιοδικού, δηλώσατε συμμετοχή και σήμερα θα κληρωθεί ένα μαγευτικό οχταήμερο στην πανέμορφη Καραϊβική. Είδες τι ένωση που έδωσε. Στο νησί Grand Cayman, που είναι ένας παράδεισος στην κυριολεξία και μάλιστα είναι ό,τι πρέπει και για το scuba diving. Είναι πολύ γνωστό και πολύ ιδανικός προορισμός για scuba diving και για άλλα θαλάσσια σπορ. Νομίζω ότι μας ταιριάζει γενικώς. Άρα ο ένας τυχερός ή τυχερή που θα ακούσει λίγο το όνομά της, νομίζω ότι πρέπει να αρχίσει να ετοιμάζει τις βαλίτσες της. Εγώ απλώς εκ μέρους του Escape, του περιοδικού Escape, θα ήθελα να ευχαριστήσω και το Star Channel και την Warner Road Show για την άψογη συνεργασία που είχαμε. Και επίσης να ευχαριστήσω και το κοινό και του Star Channel, βεβαίως και τους αναγνώστες του Escape. Ήταν τα γράμματα που λάβαμε και οι συμμετοχές ήταν πέρα από κάθε προσδοκία. Εδώ με στη Γιάλα βρίσκονται πάνω από χίλια ονόματα που, από τον ανθρώπο που απάντησαν σωστά στο διαγωνισμό. Για να δούμε ποιος θα κερδίσει. Λοιπόν, πόσα περίπου ονόματα είναι πάνω από χίλια. Πάνω από χίλια. Πάνω από χίλια είναι αυτοί που απάντησαν σωστά. Καλεδέστε πόσο αξιοκρατικές διαδικασίες, να μην μου λέτε δηλαδή. Έχει εσύ το χέρι. Έλα, Φανή μου, εγώ θα τραβήξω. Ανακάτεψε και εσύ λίγο πριν τραβήξεις. Δεν βλέπουμε δεξιά, αριστερά. Κάνουμε τα παγόνια, τον Κινέζο περιπτερά. Το ξέρετε, αυτό ήταν έκδοτο. Να τραβήξεις ένα, όχι. Για να το. Ναι, λοιπόν. Στη Μαγκιώτης Αναστάσιος. Αναστάσιος στη Μαγκιώτης. Γεια σου, Αναστάσια στη Μαγκιώτη. Τα τηλέφωνα τα έχουμε όλα στο περιοδικό. Θα επικοινωνήσουμε μαζί του. Δείξτε το πουλάκι μου, να έρθω πιο κοντά. Παναγιωτάκι, θα πας 8ήμερο ταξίδι. Μόνος του θα πάει. Δύο άτομα. Δύο άτομα, βρε. Πάρε και την αγαπημένη σου. Αν δεν έχεις αγαπημένη, ξέρεις πόσο γρήγορα βρίσκονται άτομα για τέτοιο ταξίδι. Όλοι δείχνουν τον εαυτό τους εδώ. Κατάλαβες. Να μας προτιμήσεις. Φανή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα τέτοια. Αχ, διαφημιστικά μηνύματα, καραϊβική σου λέει ο άλλος. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ηθικός αυτουργός, που το μπουζούκι πήρε άλλη διάσταση πλέον, εδώ και κάποια χρόνια, είναι ο κύριος Θανάσης Πολυκανδριώτης. Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Καλημέρα. Εδώ δέστε, κατευθείαν. Καταπληκτικό. Κι εγώ το βρίσκω καταπληκτικό. Ο Σταύρος, ο Μητρόπουλος, το έφτιαξε μόλις εχθές. Πάρα πολύ καλό.
Πρέπει να το δουν, γιατί δεν πρόλαβαν εχθές. Ναι, παιδιά. Άλλος είναι ο πρωταγωνιστής σήμερα. Ο κύριος Μητρόπουλος, να τον χειροκροτήσουμε. Θέλω και εγώ. Λοιπόν, να μας φτιάξει και εμάς ένα. Θέλω και εγώ. Το είναι απαραίτητο. Έχουμε και μια αφίσα που βγάλαμε για την εκδήλωση που θα γίνει. Κάτι ετοιμάζουμε πάλι. Ετοιμάζουμε σοβαρά πράγματα, πολύ καλά. Σε λίγο όχι μόνο την αφίσα θα δείξουμε, σας έχουμε και εκπλήξεις. Πολλές. Το υποπτεύομαι, αλλά εντάξει, οι εκπλήξεις είναι πάντα εκπλήξεις. Δεν μπορεί να φτάσει η φαντασία σου μέχρι εκεί. Εμείς δυσκολευτήκαμε πραγματικά, αλλά γιατί αξίζει επειδή το είσαστε... Καταρχήν, καφέ θα πιούμε. Καφέ μπορούμε να έχουμε. Πώς τον πίνουμε? Εγώ θέλω ένα στάρ. Ένα στάρ καφέ. Την ειδική συνταγή νομίζω την έχουμε συνεργάτες. Εσύ πρέπει να έχεις τον καλύτερο καφέ. Λέτε. Έτσι νομίζω. Θα δείξει ο χρόνος. Εγώ αυτό πάντα απαντάω. Ωραία. Το ξέρετε καλύτερα από μένα ότι χρειάζεται πολλή δουλειά. Εκτός από το εσείς ταλέντο. Εσείς πάτε καλά, πάτε καλά. Πόσο πιστεύετε στο ταλέντο? Στο ταλέντο πιστεύω νομίζω το 100%. Μήπως όμως είναι και ένα κατέργαστο υλικό που θέλει λίγο... Ας αφήσουμε το 99% και το 1% είναι τα υπόλοιπα. Είμαι αυστηρός πάρα πολύ, όπως και με τα παιδιά μου, έτσι και με τα παιδιά τα νέα. Πάνω απ' όλα με τον εαυτό μου. Πολύ αυστηρός. Γι' αυτό είναι ιδιαίτερη τιμή μας σήμερα που είστε εδώ, γιατί ξέρω ότι είστε πολύ συγκεκριμένοι στις επιλογές σας. Προσπαθώ. Σεμνότητα είναι αυτό. Εγώ έχω ένα ταράκουλο τώρα. Να παρουσιάσουμε τους υπόλοιπους φίλους που βρίσκονται εδώ. Είναι ο αρχιμάστορας, θα έλεγα, Πόλης Καρανδρέας. Καλημέρα. Καλημέρα. Σε πρωταρχικό στάδιο νομίζω βρίσκεται, ναι, είναι σε... ένα μαγικό μουσικό όργανο, το οποίο θα πάρει ολοκληρωμένη μορφή σε πόσο χρονικό διάστημα? Περίπου σε 2 μήνες. Σε 2 μήνες. Χρειάζεται δουλειά. Χρειάζεται αρκετή δουλειά, ναι. Νομίζω, κύριε Πολυκανδριώτη, πρέπει στα χέρια του κυρίου Πόλη να γίνει αυτή η διαδικασία. Το γεγονός ότι πρώτα είναι στα χέρια του και μετά έρχεται στα δικά μας χέρια είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Διότι αν δεν μας δώσει καλό όργανο να παίξουμε, εμείς, εντάξει, όσο ψυχή και να έχουμε, όσο πελάτο και να έχουμε, πώς αν δεν έχουμε καλό όργανο, ακριβώς. Γι' αυτό πάντα στα παιδιά τους λέω, πρώτα το καλό όργανο. Να έχετε καλά όργανα στα χέρια σας. Βέβαια, είναι και θέμα οικονομικό, γιατί ορισμένα παιδιά δεν έχουν λεφτά να πάρουν κάποια όργανα τα οποία θα αξίζει τον κόπο να μην σπάσουν τα χεράκια τους, όχι τίποτα άλλο. Γι' αυτό αποφασίσαμε με τον Πόλη να κάνουμε μια πατέντα. Δηλαδή, ένα καινούργιο μπουζούκι. Όταν λέμε καινούργιο μπουζούκι, όχι, δεν προσθέτουμε τίποτα. Mm-hmm. Απλώς το μπουζούκι αυτό που μας κληρονόμησε ο Μανώλης Οχιώτης, τέλος πάντων, το 8χορδο, να είναι μαλακό. Να έχει το σκάφος του. Για τις μικρές και εύπλαστες και εύθραυστες ηλικίες. Ακριβώς. Ακριβώς. Τώρα τα υπόλοιπα να τα πει ο μάστορας, γιατί εγώ δεν είμαι μάστορας. Εδώ είμαι μουσικός. Πόσα μπουζούκια έχουν φύγει από τα χέρια σας και έχουν πάρει ήχο, σάρκα και οστά? Πολλά, πάρα πολλά. 1000, 2000. Και πόσα θα γίνουν ακόμα. Και πόσα θα γίνουν. Να είμαστε καλά, βέβαια. Αν προχωράτε με το ρυθμό που βλέπω ότι ανταποκρίνεται ο νέος κόσμος, εδώ που έχουμε ένα πολύ μικρό μέρος, βέβαια. Ναι. Η δυναμικότητα της σχολής είναι γύρω στα 120 παιδιά. Που είναι Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, που γίνεται και το φέστιβαλ αυτό που θα μιλήσουμε, και Αθήνα. Αθήνα, βέβαια, σε 7 παραρτήματα, Γιώργο. Ναι, 7 παραρτήματα. Γιώργος Παχής. Που ανήκει η τρίτη γενιά. Τρίτη γενιά Πολυκανδριωτών. Πώς κόλλησε το μικρόβιο? Πώς τα κόλλησε, αφού έβλεπε τον παππού του, έβλεπε τον αδελφό του, έβλεπε τον αδελφό του, λέω, το θείο του, τον ονό του που τον έχει βαφτίσει, τον αδελφό μου δηλαδή. Μοιραίο ήταν. Αλλά είστε βέβαια... και δάσκαλος τώρα. Ναι. Είμαι στη σχολή μαζί με τον Θανάση και το Μανώλη το Μιχαλάκη, ο οποίος δεν βρίσκεται σήμερα εδώ πέρα. Ναι, ο τρίτος δάσκαλος της σχολής είναι ο Μανώλης Μιχαλάκης, ο οποίος μας έστειλε την κόρη του, τη Χριστίνα. Αντιπρόσωπο έχουμε. Ναι. Ο Μανώλης έχει στούντιο, δεν μπορούσε να τα ακυρώσει και γι' αυτό δεν θα είναι μαζί μας. Αλλά μας έστειλε τη Χριστίνα. Γιώργο, αυτές τις ζουζουνιάρικες ηλικίες πώς τις φέρνεις βόλτα? Είναι λίγο δύσκολο. Πολλά παιδιά από αυτά, βέβαια, έχουν την θέληση να μάθουν. Βέβαια, στην πορεία αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Δεν είναι εύκολο, δηλαδή, ένα παιδί 8-9 ετών που έρχεται στη σχολή, να... ούτε καν το μπουζούκι δεν στέκεται απάνω. Ο φίλος μας δίπλα σου θα μιλήσει στο μικρόφωνο. Βεβαίως. Και θα μας πει πρώτα το όνομά του. Λέγομαι Διονύσης. Γεια σου, βρε Διονύση. Έντονη προσωπικότητα σε βλέπω, με πυγμή. Γιατί διαλέξαμε να μάθουμε μπουζούκι? Γιατί με όθησε η ρεμπέτικη μουσική, όπου μου άρεσε πάρα πολύ. Πότε πρόλαβες και γνώρισες τη ρεμπέτικη τη μουσική? Θα μας τρελάνεις τώρα. Πες μου. Από κασέτες. Ποια τραγούδια έτσι λατρεμένα σου έρχονται τώρα στο μυαλό? Όλα μου αρέσουν πολύ.
Όλα δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο τραγούδι. Είσαι πειθαρχημένος, ακούς τον Γιώργο και τους άλλους δασκάλους στη σχολή. Ναι. Πόσο χρονικό διάστημα ασχολείσαι? Είμαι στον τρίτο χρόνο. Είσαι στον τρίτο χρόνο, μου το είπες με περηφάνεια. Ναι. Νομίζω ότι είσαι ικανοποιητικό στάδιο, έτσι να μας χαρίσεις 2-3 πενιές, έτσι όπως ξέρεις. Βέβαια. Μεγάλη μας τιμή, να σε ακούσουμε. Θα μας παίξει τη μισή. Μάτια βουρκωμένα από το Διονύση. Μάτια βουρκωμένα, νομίζω ότι αρκετά μάτια βούρκωσαν. Τα δικά μου πάντως είναι έτοιμα. Μόλις βλέπω τέτοια πραγματάκια, τέτοιες ψυχούλες, πραγματικά. Μην ξεκινήσετε από τώρα, γιατί υπάρχει συνέχεια. Κολλάς κι εσύ. Γλυκιά μου εσύ. Τι κρατάς, τι όργανο είναι αυτό που κρατάς, τι μουσικό όργανο. Πω, είναι πιο δύσκολο, κύριε Πολυκανδριώτη, αυτό από το μπουζούκι? Για τα παιδιά της ηλικίας αυτής δεν είναι δύσκολο. Μάλιστα θα έλεγα ότι τα παιδιά από 8 μέχρι 11 χρονών ή 12, ανάλογα βέβαια με τα σωματικά τους προσόντα, μπορούν να ξεκινήσουν με το τζουρά και αργότερα να πιάσουν το μπουζούκι, το τετράχορδο στα χέρια τους, γιατί εντάξει, τώρα ο ξένος έχει τα δαχτυλάκια του, είναι μεγάλα, δεν είναι τόσο μικρά, αλλά υπάρχουν μωρά, ας πούμε, όπως είναι η Χριστίνα. Όχι, συγγνώμη. Συγγνώμη, Χριστίνα, δεν είσαι μωρό. Παιδιά μικρά, τέλος πάντων, που τα δαχτυλάκια τους δεν μπορούν να πατήσουν πάνω στις χορδές της του μπουζουκιού. Χριστινάκη, δείξε όμως πώς μπορούμε να χειριστούμε άψογα το μουσικό όργανο που κρατάς. Έλα. Τι θα μας παίξεις? Την Ευδοκία. Πού είναι ο Κωνσταντίνος να χορέψει πάλι? Το ζεϊμπέκικο της Χριστίνας θα παίξει. Έλα, Χριστίνα. Θα βλέπει και θα ακούει ο Μάνος ο Λοΐζος.
και θα χαμογελάει γεμάτος ικανοποίηση. Σε θυμήθηκα τώρα. Βέβαια, να πω για τη Χριστίνα ότι με τέτοιο μπουμπά που έχει, παίζει καλά. Θα παίξει καλά και στο μέλλον. Καλύτερα. Ακούγοντας το ζεμπέκικο της Ευδοκίας από τον Τζουρά, θυμήθηκα, με φέρε πολλά χρόνια πίσω. 1969-68, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς ήταν, όταν μου έφερε ο Λευθέρης Παπαδόπουλος τον Τζουρά του Γιώργου Τιμουφλιζέλη, του αείμνηστου. Ένας Τζουράς κατασκευασμένος, θυμάσαι πολύ, από τον ίδιο, ο οποίος έπαιζε δύο παινιές, ξεκουρδιζόταν. Και μου λέει, Θανάση, θέλω να το παίξεις με αυτό το όργανο. Και βγήκε από το ζεμπέκικο της Ευδοκίας με αυτόν τον υπέροχο ήχο του Τζουρά. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ήταν και η αρχή για ο Τζουράς να γίνει όργανο της παρέας, όργανο της δισκογραφίας, πολύ σημαντικό, μαζί με τον Μπουζού και τον Μπακλαμά. Έχουμε όμως κάποια στιγμιότυπα από πρόβα στο Ηρώδιο. Ναι. Αυτή η προσπάθεια, να πω μονάχα ότι είναι για τα παιδιά. Δεν είναι για τον Πολυκανδριώτη. Ο Πολυκανδριώτης δεν έκανε τίποτα για να πάρει μέλη από αυτή την υπόθεση. Είναι μια κατάθεση ψυχής για τα νέα τα παιδιά. Να μπορούν αργότερα, όταν θα έχουν γραφτεί και άλλα κονσέρτα για Μπουζούκι, και σπουδές και σουίτες και οτιδήποτε τέλος πάντων που θα έχει αναφορά το μουσικό όργανο αυτό που λέγεται Μπουζούκι, να μπορούν τα παιδιά να έχουν κάτι στα χέρια τους να μελετήσουν. Γιατί εκτός του Τζιτσάνι, του Παπα Ιωάννου, τον Καλδάρα, τον πατέρα μου, τον Πολυκανδριώτη, όλους τους μεγάλους αυτούς δασκάλους, δεν έχουμε τίποτα άλλο, δεν γράφτηκε τίποτα για το Μπουζούκι, για το όργανο του Μπουζούκι. Να πάμε σε άλλα επίπεδα. Γιατί όχι με μια συμφωνική ορχήστρα. Ακριβώς, με την όπερα της Βουδαπέστης. Μπορούν να συνδυαστούν τα πάντα στη μουσική. Στα καφέ. Αυτά τα ύποπτα όμως μουσικά γονίδια. Ύποπτα. Ο κύριος Θεόδωρος Πολυκανδριώτης. Ο πατέρας μου. Ναι. Κατάφερε, σας τα μετέφερε. Δεν ήταν δυνατόν να μην γίνει έτσι η Κατερίνα. Γιατί από την κοιλιά της μητέρας μου, ας πούμε, άκουγα τα ταξίμια, άκουγα τους Τζουράδες, τους Μπαγκλαμάδες, τα Μπουζούκια, τους φίλους του πατέρα μου, τους μεγάλους αξέχαστους παίχτες οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή. Τον Μπέμπι των Στεργίου, ένα από τα μεγαλύτερα μπουζούκια που βγάλε η Ελλάδα, και τόσους άλλους. Αυτά άκουγα από μικρός, δεν μπορούσα να ξεφύγω. Βέβαια, ήμουν λίγο πεισματάρης, γιατί μέχρι τα 14... Ξεκινήσατε από κιθάρα. Ναι, μέχρι τα 14 δεν είχα πιάσει το μπουζούκι στα χέρια μου καθόλου. Καθόλου. Να ακούσουμε τι λέει για εσάς, τι σας λέει. Πατέρα αν και είναι διατεθειμένο σήμερα, σας κάνει πολλές εκπλήξεις. Αρχίσαν οι εκπλήξεις, αυτό λέω. Να ακούσουμε τον κύριο Πολυκανδριώτη. Δεν θέλω να γυρίσεις και ας με καίει τόσο, παράτα με να ζήσεις. Δεν θέλω να σου δώσω. Τα πήρες όλα και φύγες. Θανάση, θυμάμαι παλαιότερα εδώ, στο σπίτι μας, είχαμε ένα στούντιο. Το θυμάσαι το στούντιάκι. Ερχόταν τότε ο Γαβαλάς, η Γκρέι, όλοι οι καλλιτέχνες περάσανε από εδώ πέρα και κάναμε πρόβες μέσα. Και εσύ καθόσουν από όξο με την κιθαρίσα και τα πέρναγες στα κομμάτια στην κιθάρα. Δεν είχες πιάσει μπουζούκι ακόμα. Τότε πήγαινε στο γυμνάσιο ακόμα, αν θυμάσαι καλά. Θυμάμαι κι εγώ καλά, νομίζω, ξέρω. Παρόλη την ηλικία μου, κάτι θυμάμαι.
Και θυμάμαι που πέναγες όλα τα κομμάτια στη γιθάρα. Και μετά, όταν έπιασες το μπουζούκι, και ήθελες και δεν ήθελες, θα φάνηκες αετός στο μπουζούκι, γιατί ήσουν από τη γιθάρα, βέβαια. Και αν θυμάσαι καλά, σου έλεγα ότι η γιθάρα είναι εκείνη που θα σε κάνει εύκολο μπουζουξί και μεγάλωνε. Και χαίρομαι πάρα πολύ, βέβαια, που έγινες μεγάλος. Νομίζω ότι είσαι και ο πρώτος μπουζουξής στην Ελλάδα, διότι εσύ έβαλες κατόρθωση και έβαλες το μπουζούκι στο Μέγαρο Μουσικής, έβαλες το μπουζούκι στο Ηρώδιο, που δεν επρόκειτο κανείς να το κάνει αυτό. Έχεις παίξει με όλους τους μάστρους, τους μεγάλους, τους ξένους. Έχεις παίξει σε μεγάλα πράγματα και βλέπω ότι προχωράς και πας όσο πας ψηλά. Αυτό είναι που με ικανοποιεί πάρα πολύ. Σου είπα ότι η επιθυμία μου ήταν να γίνει μια σχολή, να μαθαίνουν τα παιδιά όργανο, για να μην πέφτουν αλλού και αλλού τα παιδιά, να μαθαίνουν. Και είδα ότι αυτό το συνειδητοποίησες και το έκανες πιο μεγάλο από ό,τι περίμενα. Στα καφέ. Νομίζω τι κλαίω. Έχω ιδρώσει. Α, το κρατάω γιατί είσαι σύγχρονο. Όχι. Δεν θέλουμε. Όταν λέει ο Πολυκαναριώτης ο Θόδωρος ότι είναι ο πρώτος. Ναι. Ο πρώτος μπουζουξής. Ναι. Δεν έχεις παρά να του πεις. Κάτσε ρε πατέρα, υπερβάλλεις, ας πούμε. Πού πας τώρα. Και γιατί να το πω εγώ και να μην το πείτε εσείς, δηλαδή. Πατέρα, υπερβάλλεις. Τι είναι εδώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Τεράστια. Μήπως θέλετε να κατεβούμε κατευθείαν στο φυσικό σας χώρο. Πώς έγινε εδώ πέρα, έτσι. Τι λέτε, κύριε Πολυκαναριώτη. Πώς έγινε αυτό. Δεν ξέρω, να, η Κατερίνα. Εγώ φταίω για όλα. Τι, γιατί, τι κάνατε, κάνατε τίποτα. Σας μαλώνει από εδώ, λέει, γιατί του λέτε καλά λόγια, ότι είναι ο καλύτερος. Δεν είπα για τίποτα ανάποδο. Έλα κοντά μου. Αυτό που έπρεπε να πω. Έλα κοντά μου. Θέλω να σας δω μαζί εκεί, έτσι ακριβώς. Πάμε τώρα κάτω. Κάτω. Αν θέλετε, θα σας ακολουθήσουμε. Γιώργο. Προς μια παρέα από υπέροχα παιδιά. Τον συγκινήσατε λίγο. Ναι. Του κάνετε συχνά τέτοιες εκπλήξεις. Γεια σας, παλικαριά. Βοηθήστε λοιπόν, μας λίγο εδώ. Πέρα ναι. Είναι η επόμενη. Η επόμενη. Για να υπάρχουμε εμείς, υπήρχαν κάποιοι άλλοι πριν. Έτσι δεν είναι και υπάρχουν. Έτσι ακριβώς. Και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Και μετά από εμάς είναι τα παιδιά και μετά από τα παιδιά θα είναι και κάποιοι άλλοι βέβαια, οι οποίοι... Εσείς φροντίζετε πάντως να υπάρχει συνέχεια. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Θα τους μάθουν τα παιδιά. Οι επόμενοι θα είναι μαθητές των παιδιών αυτών. Κύριε Πολυκανδριώτη, θέλετε να καθίσετε παρακαλώ, γιατί νομίζω ότι θέλετε να αφιερώσετε κάτι στον κύριο Θανάση Πολυκανδριώτη. Κάνω μόνη μου φασαρίες εδώ. Τσουρά. Ναι, Γιώργο, πάρε το τσουρά. Έλα. Συνύπαρξη πατήρ και ιού. Και ο Ανιψιός η γοντάρη από εδώ. Βεβαίως. Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν, να μην ξεχάσουμε να πούμε βέβαια ότι για να γίνει αυτό, έτσι, εδώ έχουμε και τον κύριο Λιονουδάκη, ο οποίος είναι μαέστρος. Χαίρετε. Και από τους πλέον καλούς μου συνεργάτες, πιανίστας, και ο Λευτέρης Κολιόπουλος, που αύριο έρχεται μαζί στο Δολόπο Γονίου. Για το οποίο δεν μιλήσαμε, Κατερίνα, και θα μιλήσουμε βέβαια. Θέλουμε να ζεσταθούμε λίγο, να περάσουμε σε ένα βίντεο με την πολύ σημαντική συνεργασία με τον κύριο... Ποιον. Ποιον, ε. Ποιον. Ποιον. Δεν ξέρω τι έχεις ετοιμάσει. Κάποιος που δεν είναι βέβαια πια μαζί μας, αλλά έχει αφήσει τέτοια κληρονομιά και τέτοιες συνεργασίες σημαντικές. Να δούμε το βίντεο και θα σας τα πούμε τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Στα καφέ. Thank you.
Ποιος θα χορέψει ζεμπέκικο? Ζεμπέκικο η Τόνια μας. Ναι. Θέλετε να απαλλάξετε τη φίλη σας από το να χορέψει ζεμπέκικο, νομίζω. Είναι έντονο. Ήρθατε. Απορροφήθηκα. Τέτοιοι ήχοι που βγαίνουν. Πάντως, συγκεκριμένα πλάνα που είχαμε ήταν από την εμφάνισή σας στο Χάραμα που παρουσιάστηκε ένα μικρό μέρος από τη συνεργασία με τον Μάνο Χατζηδάκη. Ναι, είναι μια συνεργασία που ξεχωριστεί για μένα, διότι χρονολογείται από το 1972 και είναι η πρώτη φορά φέτος στο Χάραμα που έπαιξα τα τραγούδια αυτά ζωντανά με την ενορχήστρωση του Μάνου. Και έκανα μια παρέμβαση βέβαια. Πιστεύω ο Μάνος από εκεί που είναι να με δικαιολογεί, διότι τα τραγούδια αυτά ήταν τραγούδια, τραγουδιστικά, δηλαδή είχαν φωνή. Mm-hmm. Εμείς τα πήραμε και τα παίξαμε, τα κάναμε ορχιστρικά. Όμως στο Χάραμα φέτος τους δώσαμε πάλι τη μορφή τους την πρώτη, συν με την ενορχήστρωση του Μάνου του Χατζηδάκη. Και ήταν από τις πολύ καλές στιγμές του προγράμματος του Χαράματος. Κύριε Θόδωρε. Έμαθα ότι ήταν πολύ πεισματάρης. Είναι ακόμα πεισματάρης. Όχι, τώρα του πέρασε το πείσμα. Πια τώρα πια. Έκανε το εμβόλιο, του πέρασε. Έκανε το εμβόλιο, το μουσικό εμβόλιο που λέμε πια, το πέρασε, το ξεπέρασε πια. Το πείσμα όμως του βγαίνει στην πολύ λεπτομερή δουλειά που αυτό, θέλουν όλα να βγαίνουν τέλεια. Ναι, βέβαια, αυτό με ευχαριστεί. Αυτό ήθελα κι εγώ. Τώρα όμως τι θέλουμε να ακούσουμε. Θέλουμε κάτι ένα ταξίμι. Ένα ταξίμι έτσι για το Star Cafe και για όλους εσάς. Πέστε μου. Λίγο ταξιμάκι θα κάνω και λίγο τραγουδάκι έτσι, δύο στίχους έτσι ένα αυτό. Και τρεις να πείτε χαρά μας τώρα. Ωραία. Έχω να πω όμως κάτι. Ναι. Ότι εύχομαι στην άλλη δόση τα παιδιά αυτά να είναι τρίδιπλα. Δηλαδή όλων, να έχουν γίνει πολύ και θα έχουν γίνει πολύ οπωσδήποτε. Και να πάει καλά και η δουλειά των Ιωαννίνων που πάνε από αύριο τα παιδιά να κάνουν εκεί τα κάνουν. Και έχουμε στα παιδιά αυτά να μελετάνε καλά, να γίνουν και αυτοί καλοί καλλιτέχνες. Ναι, και να είναι σεμνοί όπως εσείς. Αυτό είναι πέστε, είναι λίγο τεμπέλης. Όποιος δεν μελετάει παιδιά... Εσένα έδειξαν, γλυκέ μου, τώρα τι να κάνω. Το όνομά σου πώς είναι? Γιώργος. Γιώργο μου, κοκκίνησες ήδη. Από το να κοκκινήσεις θα είναι καλύτερα να είσαι πιο μελετηρός. Έχω μάθει είναι καλοί όλοι. Όχι έχω μάθει, τους έχω δει. Προσπαθούμε. Πάντως, επειδή έχουν έρθει από νωρίς τα παιδιά, αυτό είναι γεγονός. Χορέψαμε λίγο πριν αρχίσει η εκπομπή, δεν σας πειράζει? Όχι, βέβαια. Αυτό δεν σημαίνει ότι κουραστήκαμε κιόλας. Είμαστε έτοιμοι και για τη συνέχεια. Ωραία. Πάμε λοιπόν.
τα παιδιά μας από εδώ. Και τα παιδιά δεν τα παρουσιάσαμε βέβαια ένα-ένα, πρέπει να τα παρουσιάσουμε. Και η δική σας συνύπαρξη βεβαίως. Μπορούμε να τα παρουσιάσουμε αμέσως. Λοιπόν, τώρα. Ο Γιώργος ο Δαγερμετζόγλου. Γεια σου Γιώργο. Ο Νίκος ο Δαγερμετζόγλου. Ο Γιώργος ο Δαγερμετζόγλου. Ο Θανάσης ο Πετρέλης. Ο Κώστας ο Παπαϊνουήλ, ο οποίος είναι μαθητής της σχολής, αλλά είναι και συγχρόνως και δάσκαλος. Δηλαδή, ξεκίνησε μαθητής και είναι και δάσκαλος, δηλαδή βοηθάει τα παιδιά να μάθουν κάτι παραπάνω. Βοηθάει με τη διδασκαλία, βοηθιέται και ο ίδιος. Έτσι ακριβώς. Βεβαίως, βοηθιέται και ο ίδιος. Όταν δείχνεις αυτό που ξέρεις. Ανακαλύπτεις και καινούργια μυστικά. Βοηθιέται έτσι. Έτσι. Λοιπόν, εγώ θα πρότεινα να έρθει και ο τραγουδισταράς μας, ο άλλος ο μαθητής, ο Μπάμπης ο Βελισάριος, και να μας πει δύο τραγούδια. Έλα, ρε, Μπάμπη. Πού είσαι, Μπάμπη μου. Λοιπόν, οι επόμενοι τραγουδούν. Δεν είπες, το Γιώργο δεν τον είπες. Το Γιώργο, εντάξει, ο Γιώργος είναι η τρίτη γενιά, πολύ και ανδριωτών. Ναι, αλλήμον. Είναι ο δάσκαλος, ο δάσκαλος των παιδιών. Να μας ετοιμαστεί για να είναι έτοιμος να μας τραγουδήσει. Μπαίνοντας στην είσοδο, συγκινηθήκαμε κι εγώ και ο πατέρας μου, γιατί είναι η φωτογραφία του Θόδωρου του Βερδινογιάννη, που ο Θόδωρος ήταν πολύ φίλος με τον πατέρα μου, πάρα πολύ. Και δικός μου, προσωπικός φίλος. Και συγκινηθήκαμε γιατί είδαμε τη φωτογραφία του εκεί μετά από τόσα χρόνια που έχει πεθάνει. Τόσα χρόνια. Αυτή την απλότητα που έβγαζε τη δίνετε κι εσείς με τη δουλειά σας. Ήταν λάτρης του πατέρα μου. Πήγαινε και τον άκουγε πάρα πολλές φορές. Ήτανε... Δεν τον αγάπαγα επειδή ήταν πλούσιος και επειδή ήταν. Τον αγάπαγα επειδή ήταν καλός άνθρωπος. Έτσι ακριβώς. Ο καλύτερος άνθρωπος που πέρασε δηλαδή από όλους μου τους φίλους ήταν αυτός. Γι' αυτό και συγκινήθηκαμε βέβαια και εγώ και ο Δαγκάκη. Να το αφαιρέσουμε ένα τραγούδι. Να το αφαιρέσουμε. Ποιο. Ποιο ήταν το αγαπημένο του. Ένα από αυτά που έλεγε. Αυτά που του άρεσαν. Να το ακούσουμε κατευθείαν τότε. Σκεφτείτε και ακούμε αμέσως. Το διαζύγιο και τράβα στη μαμά σου. Έτσι το έλεγε, έτσι το είπαμε. Πόσο λατρεύουμε όμως την εγγονή μας, τη Μαρία. Τη λατρεύουμε και αυτή, μόνο που δεν μας έχει πέσει εδώ στη λαϊκή δουλειά, μας έχει πέσει στα ξένα, ξέρετε, στα λογικά. Σα
σας αγαπάει όμως. Πολύ, έτσι λέει. Όμως βλέπω ότι επιμένει, και αφού επιμένει την αγάπη. Να ακούσουμε τι λέει για τον μπαμπά της. Όπα. Όπα, να είμαστε. Μαρία. Άλλη έρθει. Πού είσαι, Μαρία. Να την ακούσουμε. Είναι εδώ. Καλά κι εγώ. Είσαι εκεί με την Κατερίνα και περνάτε καλά, πίνετε καφέ στο Star. Το βλέπω, σας βλέπω. Αλλά δεν θα πω στην Κατερίνα πώς την φωνάζουμε στο σπίτι, πώς την φωνάζεις στο ψευδόνυμο. Άσε, θα της το πεις μετά, εγώ θέλω να το πω. Μου είπαν να σου πω ένα μήνυμα. Αλλά επειδή σε βλέπω κάθε μέρα, τι μήνυμα να σου πω, αφού... Δηλαδή δεν είμαι και πολύ καλή στα μηνύματα, οπότε προτιμώ αντί μηνύματος να σου στείλω μια ευχή, επειδή ξέρω ότι έχεις άγχος για την καινούργια σου δισκογραφική δουλειά και επειδή είσαι στο στούντιο, σου εύχομαι να πάει πάρα πολύ καλά. Αυτά. Ευχαριστώ. Τι είπε τώρα η Μαρία, αν κατάλαβα καλά, είπε να μην έχω άγχος. Ναι. Μαρία, να κοιτάω την κάμερα. Εκεί στο 5 είμαι. Ναι. Μαρία μου, πώς να μην έχω άγχος αφού... Δεν δακρύσαμε, είναι από τη ζέστη. Από τη ζέστη είναι ακριβώς, ναι. Πώς να μην έχω άγχος από τη στιγμή που κάτι καινούργιο που πάει να βγει, όπως και εσύ, όταν έβγαινες, αλίμονο αν δεν είχες άγχος. Το άγχος είναι για τον καλλιτέχνη. Η ανασφάλεια, καλλιτέχνης χωρίς ανασφάλεια δεν είναι καλλιτέχνης. Λοιπόν, ξεκινάω μια δισκογραφική καινούργια δουλειά. Καταλαβαίνεις πόσο έχω επενδύσει πάνω σε αυτό το νέο παιδί που θα βγει, το Βαγγέλη το Μαρούλι, και καταλαβαίνεις ότι τα τραγούδια αυτά πρέπει να είναι τέλεια. Πρέπει να βγουν τέλεια. Δεν πειράζει. Ας κάνουμε και 120 ώρες παραπάνω, που λέει ο λόγος. Πρέπει να βγουν τέλεια. Λοιπόν, το άγχος δικαιολογείται και δεν θέλω να σε αγχώσω και εσένα, γιατί ξέρω ότι είσαι και εσύ ψυχούλα αγχωτική. Αλλά ήθελα να κάνω αυτή την παρέμβαση για να σου δώσω να καταλάβεις ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου δύσκολα. Καθόλου εύκολα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Γίνονται εύκολα με πολύ αγάπη, με πολύ μεράκι και με τελειομανία. Αυτά. Κύριε Πολυκανδριώτη, όμως ο Γιώργος προσπαθεί εδώ και καιρό να σας μάθει κάτι. Τι έχει μάθει, μπουζούκι. Ανεπίδεκτος μαθήσεως μου είπε ότι είστε. Μπουζούκι. Μπορεί να είστε βιρτουόζος έτσι στο μπουζούκι, αλλά τι να πω τώρα, Γιώργο, βοήθησέ μας πούμε λιγάκι. Να πέσει το βίντεο. Να πέσει το βίντεο. Καλή έκπληξη. Θανάση, καλημέρα. Όπως βλέπεις, ξεκινάμε με απλά μαθήματα μουσικής. Λοιπόν, αυτή είναι η στέκα, αυτή είναι η μπήλια, αυτό είναι το τραπέζι μας. Τόσα χρόνια με μάθαινες μπουζούκι. Σειρά μου να σε μάθω μπιλιάρδο και αστειεύομαι. Είσαι πάρα πολύ καλός παίχτης στο μπιλιάρδο και σε ευχαριστώ τόσα χρόνια για αυτά που έχεις κάνει για μένα και για τις γνώσεις που μου έδωσες. Πιστεύω ότι τις αξιοποιώ και κοίτα κάτι. Φιλάκια, σ' αγαπώ. Να σου δείξω, εγώ πώς παίζουν μπιλιάρδο, Γιώργο, όχι εσύ. Λοιπόν, σε προσκαλώ σε ένα παιχνίδι. Προπονούμε. Στα 5. Κάνω προπόνηση. Κάνεις προπόνηση. Ναι, βέβαια. Θα γίνεις καλός τότε. Έτσι ακριβώς. Κάθε καινούργια προσπάθεια που ξεκινάει ο γιος σας, κύριε Πολυκανδριώτη, σας ζητάει τη συμβουλή. Όχι, αλλά ξέρει όμως ότι παρακολουθώ, ξέρει ότι παρακολουθώ και αν βρει κάποια δυσκολία, τότε... Χτυπάει τη δύσκολη πόρτα εκεί, ναι. Καμιά φορά, ξέρετε, τα παιδιά όλοι, γενικά όλων των παιδιών, ξέρεις, άμα δεν είναι πηγάδι μεγάλο και δεν μπορεί να το πηδήσει, είναι μεγάλο και δεν το αντέχει να το πηδήσει, φωνάζει μπαμπά, έλα να πηδήσει το πηγάδι γιατί είναι μεγάλο, δεν μπορεί να το πηδήσω. Ή να του δώσετε τη δύναμη να το κάνει μόνος του, τουλάχιστον. Ναι. Εγώ όμως, 24 Μαΐου. Συμβουλεύω τι να κάνει εκείνη την ώρα, αν χρειάζεται. Έτσι ακριβώς. Στις 24 Μαΐου. Στις 24 Μαΐου γίνεται κάτι πολύ σημαντικό, διότι Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα και τα Ιωάννα. Ελλάδα είναι το δολόπο γονίου, Ελλάδα είναι όπου υπάρχει ελληνισμός. Και εγώ αποφάσισα να κάνω ένα φεστιβάλ, σεμινάριο. Στα Γιάννενα έχουμε σχολή. Λοιπόν, η σχολή μου συνεργάζεται με τον Οδείο Φίλιππος Νάκας. Και αποφασίσαμε από κοινού με τον κύριο Νάκα να κάνουμε ένα φεστιβάλ λαϊκής μουσικής την Κυριακή, 24 Μαΐου, στο Δολόπο Γονίου. Το Δολό είναι ένα χωριουδάκι 20 κατοίκων. Και εκεί ένας φίλος μου,
καλός φίλος ο Χριστόφορος έχει φτιάξει ένα συγκρότημα, το συγκρότημα Κοσταρά. Σε αυτό το συγκρότημα λοιπόν θα κάνουμε το σεμινάριο για να δείξουμε ότι δεν είμαστε του κέντρου. Μπορεί να λειτουργούμε στο κέντρο, μπορεί στο κέντρο να υπάρχουν τα πάντα. Μπορεί να εισάγαμε το μπουζούκι στο Μέγαρο Μουσικής, αλλά πρέπει να ταξιδέψει και σε όλη την Ελλάδα. Ακριβώς, πρέπει να το μάθει ο καθένας. Και εκεί λοιπόν σε ένα ανοιχτό σεμινάριο, σε μια συναυλία η οποία θα ακολουθήσει με τους επόμενους και εμάς, θα δείξουμε πώς κατασκευάζεται ένα μπουζούκι, θα δείξουμε την ιστορία του μπουζουκιού, θα δείξουμε πατήματα επάνω στο όργανο από χιλιάδες παιδιά τα οποία θα έρθουν και μακάρι να έρθουν. Βέβαια έχουμε 250 παιδιά από το Ίδρυμα Λάτσι και από την σχολή Μέριμνας, τέλος πάντων, του Υπουργείου που εδρεύει στην Πογωνιανή. Αυτά τα παιδιά θα έρθουν να γευτούν πρώτα την εκδήλωση αυτή. Όμως θα παρακαλούσα όλους τους μπουζουξίδες που υπάρχουν στην Ελλάδα να έρθουν να βοηθήσουν αυτόν τον αγώνα που κάνουμε, γιατί δεν υπάρχουν ρε παιδιά πουθενά. Δηλαδή είναι φοβερό. Υπάρχουν 1.200-1.500 σχολεία σε όλη την Ελλάδα και κανείς μα κανείς δεν δείχνει μπουζούκι. Πες τα ρε μπαμπά. Εγώ θέλω τα υπόλοιπα να τα ακούσω με τραγούδι όμως. Αυτά δεν γίνονται στο μιλητό, δεν συμφωνείτε? Εγώ είχα πει, και το λέω και πάλι, δυνατόν η πολιτεία να βάλει σχολές μέσα στα μπουζούκια, μέσα στα σχολεία για να γλιτώσουν τα παιδιά από πολλά, εφόσον θα αρχίσουν να μάθουν μέσα στα σχολεία μπουζούκι. Καταλαβαίνετε ότι θα γλιτώσουν από πολλά άλλα που γίνονται ένα σωρό. Πράγματα του παιδιού, η ψυχή γαλινεύει. Όλων των παιδιών θα γαλινεύσει η ψυχή τους. Πρώτα. Και είναι ένα όργανο ελληνικότατο. Είναι το πατροπαράδοτο μας πράγμα αυτό. Ποιος θα το προχωρήσει. Τα παιδιά που του βγαίνουν. Αυτό ήταν κάλεσμα προς όλους σας. Και όλες. Δεν έχουμε μόνο... Ακριβώς. Προς όλους σας και όλες σας. Να είστε καλά. Κύριε Ταρίλη, να είστε οι πρώτοι που θα έρθετε. Θα είμαι και ο πατέρας μου είναι από Καστάνια, για πάνω. Ναι. Να του πεις στο τηλέφωνο να έρθει να μας ακούσει, να έρθει να δει τι κάνουμε. Λένε ότι οι μπαμπάδες έχουν, πώς το λένε, πρώτη τη μεγάλη κουβέντα και τα παιδιά ακολουθούν. Έτσι ακριβώς. Καλή επιτυχία και σας. Και τώρα θέλετε τραγούδι, δηλαδή. Σας ευχαριστούμε. Τραγούδι και μόνο τραγούδι. Να σας φίξω τα χέρια και στους δύο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν τιμή μου, έτσι, αυτή η συνύπαρξη. Ευχαριστούμε κι εμείς. Να είστε καλά. Κι εσύ. Πάμε τραγούδι, λοιπόν. Πάμε τραγούδι. Τι πάμε? Πάμε τους επόμενους. Θα κάνει ο κόσμος χαβαλέ.